Τάνια 34 ετών, ο πεθερός μου με στηρίζει οικονομικά και μου ζητά να κάνουμε κρυφή σχέση. Βέβαια. Σκέφτομαι να ενδώσω. Πλερουά ο πεθερός. Σκέφτομαι να ενδώσω. Μπράβο, Τάνια 34. Μπράβο, Τάνια. Μπράβο. Καλημέρα. Πιθανότερα. Καλή εβδομάδα. Σε όλα τα φιλαράκια μου που γράφουν πολύ στο Facebook. Πώς να είναι βέβαια αυτό που έγινε με τον Kobe Bryant, Στέργιο, έτσι. Συγκλονισμένοι όλοι οι φίλοι. Ένας αθλητής πολύ αγαπητός. Ένα είδωλο βασικά του μπάσκετ. Κατά πολλούς ο παίκτης που πλησίασε πιο πολύ από τον Μιχάλη. Τον Τζόρνταν, έτσι είναι. Φοβερή τραγωδία, ανίποτη τραγωδία. Η κόρη του μαζί γύριζαν από την προπόνηση με ελικόπτερο. Μαμά μαζί με την κόρη επίσης. Ένας προπονητής επίσης, φίλος της οικογένειας επίσης με παιδί. 9 νεκροί σε συντριβή του ελικοπτέρου. Παγκόσμιο θλίψη βέβαια για τον μεγάλο Kobe. Είναι ο τρόπος, Κώστα, που το κάνει πιο σοκαριστικό. Καλά, ναι, εννοείται. Εντάξει, 41 χρονών ήταν, δεν ήταν. Και το παιδί 13. Από τα βίντεο που είδα, το κοριτσάκι είχε ταλέντο στο μπάσκετ. Δεν έπαιζε απλά για να παίζει. Έτσι. Ήταν, δηλαδή, ήταν είχε, καλή. Ναι. Εντάξει, είχε, το αγαπούσε πολύ. Είχε γονίδια. Τώρα υπάρχει ήδη μια μεγάλη έρευνα σχετικά με το δυστύχημα. Αλλά τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άνθρωπος έφυγε, το παιδί έφυγε, οι άνθρωποι έφυγαν, έτσι. 9 νεκροί συνολικά. Συνηθισμένη η μετακίνηση του Kobe με το ελικόπτερο. Ναι, όντως, αλήθεια αυτό. Συνηθισμένη, συνέχεια πήγαινε με το ελικόπτερο από εδώ και από εκεί. Προφανώς κάποια στιγμή, δυστυχώς, τον πρόδωσε η τεχνολογία, τον πρόδωσε το μηχάνημα. Μάλιστα λένε ότι έπεσε με ταχύτητα το ελικόπτερο. 185 μίλια. Ναι, ότι έπεσε με ταχύτητα. Δηλαδή, καρφώθηκε δηλαδή, με λίγα λόγια. Οπότε, κανείς τώρα, ό,τι και να πούμε, έφυγε ο άνθρωπος. Προφανώς οι αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο είναι τεράστιες. Η θλίψη είναι τεράστια. Στο Λος Άντζελες φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει. Πολύ κακή εντύπωση μου έκανε εμένα ότι έγιναν παιχνίδια χθες, Στέργιο, ενώ λέγανε ότι αναβλήθηκαν τα μάτς. Ήταν παιχνίδια που ήταν τα γήπεδα γεμάτα ήδη την ώρα που έγινε η τραγική. Αλλά... Τα δύο, ναι, μετά έγιναν κι άλλα. Δεν το ξέρω. Εγώ στα δύο έμεινα. Έγιναν κι άλλα. Portland, αυτά παίξανε κανονικά. Παίξανε κανονικά. Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα μου πεις, θα αναβληθούν τα σημερινά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα ξένιζε τον οποιοδήποτε να πούνε ότι αναβάλλετε το παιχνίδι και κρατήσετε το εισιτήριό σας να έρθετε σε ένα μήνα να παίξετε και να δείτε το μάτς. Λοιπόν, παίξανε Portland Blazers, Indiana Pacers και έβαλε μάλιστα και ο Lillard 50 πόντους. Και μετά έκλαιγε. Εντάξει, τέλος πάντων, εκεί είναι μια διαφορετική κατάσταση στην Αμερική με το marketing και τα λοιπά, αλλά σε κάθε περίπτωση η θλίψη είναι παγκόσμια. Όλοι φυσικά θρυνούν για τον Kobe. Υπάρχει και ένα ηχητικό ντοκουμέντο που ανέβηκε σε ένα site ειδικό για πτήσεις, όπου φαίνεται ότι ακούγεται μάλλον ο πιλότος να επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου. Φαίνεται να έχει χάσει τον προσανατολισμό του γιατί είχε ομίχλη στην περιοχή και να ζητά οδηγίες. Το ελικόπτερο έκανε κύκλο συνέχεια. Ο πύργος ελέγχου το ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια και αν θέλει να το συνοδεύσει βοηθητικό ελικόπτερο. Όμως δεν ακούστηκε καθαρά η απάντησή του και μετά από λίγη ώρα χάθηκε από τα ραντάρ και συνετρίβει το ελικόπτερο δυστυχώς σε μια περιοχή της Καλιφόρνια. Αυτά τα δεδομένα όσον αφορά στην νεότερη έρευνα και στα στοιχεία που έρχονται τώρα συνέχεια βέβαια ως καταιγίδα για την τραγωδία του Kobe Bryant. Και φυσικά άλλο ένα ευτράπελο, αυτό με τα αμερικανικά ΜΜΕ. Όχι, είναι όλες οι κόρες μέσα. Εντάξει, τραγικό. Όλη η οικογένεια μέσα. Τραγικό, γιατί δεν το ανέβασε Κώστα ένας ανισόρροπος, το ανεβάσανε τηλεοπτικά δίκτυα μεγάλα. Ναι, όλοι οι πάντες. Δηλαδή, μπροστά στη φούρια να προλάβουμε ή να είμαστε πρώτοι, το να μην διασταυρώνεις τέτοια είδηση. Όχι απλά είναι τραγικό, δεν ξέρω ποια λέξη μπορεί να συνοδεύσει τη συμπεριφορά αυτή. Όχι, είναι ο Rick Fox μέσα. Λέγανε ότι είναι ο Rick Fox, ο παλιός παίκτης επίσης των Lakers και φίλος του Kobe. Και τραγικό. Αστέρας του Hollywood. Τραγικό. Γιατί έχει παίξει και σε ταινίες, είναι σε τηλεοπτικές εκπομπές και γνωστός και αυτός.
όχι τελικά δεν είναι, όχι είναι τελικά το ένα κορίτσι, δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε. Λέγαμε όλοι εντάξει, αφού δεν ήταν τα τέσσερα, δεν θα είναι και αυτό. Τελικά ήταν. Εντάξει, η ενημέρωση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι πολύ έτσι, ακόμη πιο θα λέγαμε ανεξέλεγκτη. Και γι' αυτό βγήκε ένα tweet το οποίο το έφτιαξε ένας μάγκας εκείνη την ώρα που έλεγε ότι το 2012 είχε προβλέψει αυτός ότι θα σκοτωθεί ο Κόμπι σε σύγκρουση ελικοπτέρων. Εντάξει, ανισόρροπη, υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Ναι. Αποδείχθηκε και αυτό ότι αυτός το έφτιαξε με ένα λογισμικό το οποίο μπορείς να αλλάζεις τα στοιχεία. Εν τω μεταξύ αυτό το tweet μέσα σε ώρες έγινε 100 εκατομμύρια φορές retweet κτλ. Πέτυχε το σκοπό του δηλαδή ο Βλάξ αυτός. Σε κάθε περίπτωση η τραγωδία είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ, έτσι, ένα είδωλο. Αφήνει πίσω του φυσικά φοβερή κληρονομιά και μπασκετική και όσον αφορά την νοοτροπία του για τον μπάσκετ και τον αθλητισμό, για τη σκληρή δουλειά. Έχουν μείνει βέβαια στη μνήμη όλων των φίλων του μπάσκετ φοβερές στιγμές του Κόμπι που παίζει με σκισμένο αχίλιο τένοντα, που πάει βάζει βολές και μετά βγαίνει, που βάζει 81 πόντους στο παιχνίδι. Στο τελευταίο του μάτς έβαλε 62 πόντους. Στο τελευταίο του μάτς καριέρας του, ναι. Και αποχαιρέτησε. Έβαλε 62 πόντους, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένας καλός παίκτης. Ήταν ένας αληθινά γεννημένος νικητής. Και αυτό το έδειχνε στην καθημερινότητά του. Φοβερές ιστορίες που ξυπνούσε 4 η ώρα το πρωί τους γυμναστές των Lakers και τους έλεγε πάμε να κάνουμε shoot. Κοίταξε, μόνο έτσι μπορεί να φτάσει Κώστα, ναι. Σε αυτό το επίπεδο. Και οι γυμναστές λέγανε OK, σε μισή ώρα έρχομαι, και πηγαίνανε και τον έβρισκαν ήδη εκεί ιδρωμένο να κάνει ασκήσεις και να κάνει shoot κτλ. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο απίστευτα αποφασισμένο και αφιερωμένο σε αυτό που ήθελε να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να λέμε τώρα, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Σοκαριστικό επίσης το ότι έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά την προσπέραση που του έκανε ο Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν. Δηλαδή, αν έμπαινε στην ώρα που. Γιατί μπήκα την ώρα που έγινε η είδηση γνωστή, μπήκα στους λογαριασμούς του NBA του επίσημου να δω, ναι. Και είχαν το βίντεο τελευταίο ότι προσπέρασε τον Κόμπι ο Λεμπρόν. Βίντεο με τους δύο. Άλλο ένα τραγικό. Έτσι. Στην όλη υπόθεση, μια σύμπτωση έτσι. Ναι. Πολύ άσχημη. Άλλος ένας μεγάλος του μπάσκετ λοιπόν που φεύγει μετά τον Ντράζεν, έτσι, οι νεότεροι ίσως να μην πρόλαβαν, να μην γνωρίζουν, και η τραγωδία του Ντράζεν Πέτροβιτς τότε είχε στιγματίσει, όπως βέβαια και ένας άλλος μεγάλος, ο Άιρτον Σένα. Αυτοί οι τρεις νομίζω ότι ήταν οι τραγωδίες έτσι όσον αφορά στον αθλητισμό. Αυτοί οι τρεις έχουν το σημείο να αφορά στο κοινό ότι μιλάμε για θρύλους, ναι. Και ο Σένα και ο Ντράζεν, παρότι στους νεότερους δεν λέει και πολλά, εντάξει, δεν ήταν στο επίπεδο του Κόμπε ο Ντράζεν, αλλά ήταν ίσως ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, ίσως. Είναι πάνω μέσους τρεις, όπως και να το πάρει το θέμα καθένας. Για πολλούς, ναι. Για πολλούς, είναι, ναι. Το τραγικό του τρόπου με τον οποίο χάθηκαν. Δηλαδή, ο Κόμπε με το ελικόπτερο, ο Άιτον Σένα στην στροφή ταμπουρέλο στην Ιταλία την ώρα του Grand Prix, και ο Ντράζεν φυσικά. Σε αυτοκινητόδρομο του Μονάχου, ναι. Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η Γερμανίδα φίλη του τότε. Η κοπέλα του. Η τότε κοπέλα του. Κάθε ζωή έχει τη δική της αξία. Εντάξει, δεν έχει του Κόμπε μεγαλύτερη αξία από ενός ανώνυμου. Δεν το συζητάμε. Απλώς είναι πάντα έτσι σοκαριστικό, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν γράψει ιστορίες και ιστορίες. Φαίνονται άτρωτοι. Δεν φαίνονται και πολύ εθνητοί. Είναι σε μια σφαίρα άλλη. Και σου δείχνει βέβαια πόσο. Έθραυστη είναι η ζωή, έτσι, σε ποια κλωστή κινούμαστε όλοι. Ο Κόμπι είχε τα πάντα. Είχε τα πάντα. Βέβαια. Η ευτυχία του είχε δοθεί, ας πούμε, απλόχερα, το χάρισμα αυτό, η ευλογία. Είχε τα πάντα. Είχε μια ωραία οικογένεια, είχε πολλά λεφτά, είχε δόξα, είχε φήμη, είχε καταφέρει πολλά στον τομέα του. Είχε τα πάντα. Είχε αποσυρθεί με τον καλύτερο τρόπο, ζούσε τη ζωή του και μπαίνει στο ελικόπτερο και ανταγιά. Δυστυχώς. Χρύσανθε. Χρύσανθε. Στεναχωρημένος ο Χρύσανθος. Κοίταξε. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Καλησπέρα πλέον. 12 και. Καλησπέρα.
σου δείχνουν κάτι τέτοια περιστατικά το πόσο σημαντική είναι η ζωή από τη μία, η οικογένεια και πόσο δευτερεύοντα πράγματα είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κτλ. Γιατί χθες που ήταν μια κακή μέρα για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και γινόταν ο φυσιολογικός, θα πω εγώ, χαμός μετά, μετά από δύο ήττες. Ναι. Ξαφνικά βγαίνει αυτή η είδηση. Και σταματάνε όλα. Και σταματάνε όλα, ναι. Και αντιλαμβάνονται όλοι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ναι, έχουμε πάθος, παθιαζόμαστε, σωστά, το γουστάρουμε, είναι κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, αλλά είναι κομμάτι της ζωής μας. Έτσι. Και όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, στα όρια όντως του υπερανθρώπου, δηλαδή κάτι απίστευτο, ποιος είσαι, ο Κόμπε, ωρε Κόμπε, δηλαδή πόσος, πέρα από έναν κοινό γνωστό που τον φωνάζουμε έτσι, πόσους έχουμε φωνάξει έτσι, ωρε Μπράιαν, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ή Τζόρνταν αντίστοιχα ή ξέρω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έτσι, περιουσία, δισεκατομμύρια περιουσία, δηλαδή αυτό που λέμε άμα έχεις λεφτά όλα καλά, έχεις την υγειά σου. Δεν είναι δεν έτσι. Έχεις. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και μαζί και με το ένα του παιδί. Έτσι. Άλλη τραγική κατάσταση. Και αυτό που γράψανε πολλοί, εκείνη την ώρα τι σκέφτεσαι στα δευτερόλεπτα. Πέφτει. Δεν προλαβαίνεις και τις δικές δεν νομίζω ότι σκέφτεσαι. Δεν καταλαβαίνεις. Κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το ζήσω, να σου πω την αλήθεια. Κώστα. Δεν ήμουν εκεί για να... Αλλά λένε ότι περνάει από μπροστά σου όλη η ζωή. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Φαντάζομαι σκέφτη του δικού σου ανθρώπου. Αλλά είναι τόσο ελάχιστο το χρονικό διάστημα. Κλείνει τα μάτια και, και δεν σκέφτεσαι τίποτα. Μετά. Τα κλείς, πάλι τα κλείσει και εκεί. Εκείνη την ώρα που καταλαβαίνει, Ξανθέ. Μιλάμε τώρα για έναν. Και γενικά νομίζω και ως χαρακτήρας ήταν αγαπητός. Δεν ήταν δηλαδή. Εντάξει, όλοι υπάρχουν πολύ μεγάλοι αθλητές οι οποίοι όμως δεν έχουν και αυτή την όλη έτσι φήμη του οικογενειάρχη και τα λοιπά. Αυτός είχε πριν από 2-3 χρόνια την περιπέτεια ή άλλος. Ποια περιπέτεια? Είχε και ο Κόμπε περιπέτεια. Με εξωζυγική σχέση. Ναι, αυτός. Θα το έλεγα λίγο αργότερα. Συγχαρητήρια στα site που το προβάλλαν σαν πρώτο θέμα, τα ελληνικά. Δηλαδή, στο πρώτο θέμα δηλαδή. Συγχαρητήρια. Άμα είναι πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα το βάλε. Δηλαδή, και το αποσύρανε μετά. Το αποσύρανε. Αλλά συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο στο συντάκτη. Και το έχει ξανακάνει το πρώτο θέμα και για άλλους θανάτους. Όλα για τα κλικ. Σεβασμός μηδέν. Ότι ανιδρά το θυμάμαι. Ότι υπήρχε μια. Ότι είχε μια ιστορία με μια. Ναι, γενικότερα όμως εντάξει. Η οποία υποστήριζε ότι τη βίασε, είχαν δικαστήρια, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, τα ξαναβρήκανε. Εντάξει. Είχε την περιπέτειά του τέλος πάντων. Δεν δικαιολογούμε τίποτα. Σε καμία των περιπτώσεων με τόσα χρήματα και με τέτοια φήμη κτλ. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Εδώ άλλος κερδίζει μία φορά, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ο συγκεκριμένος κέρδισε 400-500 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Πολλά. Πρέπει να έχει δισεκατομμύρια. Πολλά. Εντάξει. Προφανώς μερικές φορές. Και οι πειρασμοί είναι συνεχείς. Καταρχήν δεν ξέρεις και πού θα πέσεις. Τώρα να μην πούμε. Ναι. Τα τελευταία πάντως χρόνια πάντως ήταν πάλι με την οικογένειά του. Α, μετά τελείωσε μετά την ιστορία. Είχε μιλήσει δημοσίως, είχε γράψει γράμμα, είχε κάνει ολόκληρες ιστορίες για να κερδίσει τη γυναίκα του. Και κάνανε και άλλο παιδί μετά. Κάνανε τη μικρή. Λοιπόν, είναι ενός έτους. Τέσσερα κορίτσια έχει, ναι. Να το αυτό το tweet που λέγαμε. Kobe is going to end up dying in a helicopter crash. Ναι, δες πόσα tweet έχει. 149 εκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το πέτυχε. Όχι, ήταν ψεύτικο. Όχι, το πέτυχε αυτός. Ναι, έκανε ψεύτικο. Ήταν ψεύτικο. Κατασκευασμένο μετά. Α, το έγραψε τώρα ο Μάγκας και έγραψε λάθος ημερομηνία. Εντάξει, φλακία είναι ανοιχτή. Ναι, εντάξει. Και μέσα στο χάος του διαδικτύου. Το βλέπουμε και στα δικά μας φωτογράφια. Εγώ που δεν το είδα. Φλάκης είναι πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα ότι είναι αληθινό. Δηλαδή το διάβασε ένα. Το ψάξανε μετά και το γράψανε. Το έχει γράψει με ένα συγκεκριμένο κωδικό. Γλώσσα προγραμματιστή τέλος πάντων. Ναι. Η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζεις στοιχεία. Έχει γραφτεί με το carbon. Ό,τι να είναι. Και να κολλάει, να μπαίνει στα παλιά από κάτω, κατάλαβες. Έχει γραφτεί με το carbon και είναι tweak up
που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όπως κάποτε στην χώρα μας παίζαν στοίχημα μετά τους αγώνες και βάζαν τα δελτία ανάμεσα στα υπόλοιπα και βγάζαν λεφτά. Έχει φτάσει η ιστορία στη Βουλή, Χρήσανθε. Πότε έγινε αυτό? Με πολλούς γνωστούς μέσα στο όρο. Α, ναι, το ξέρω βέβαια και με δημοσιογράφους. Δηλαδή έπαιζες Άρης Πανιώνιος 3-0. Είχε λήξει το μάτς. 3-0. Χάκερ, ο κωδικός. Έμπαινε ο κωδικός ανάμεσα στα δελτία που παίξαν οι άλλοι από πριν. Και πήγαινε με το δελτίο. Γεια σας, κέρδισα. Γεια σας, κέρδισα. Μπράβο. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Που λέγανε ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχα καλές πληροφορίες και καλές προβλέψεις. Ήμουν καλός. Και καλή. Ήμουν καλός στο στοίχημα. Είμαι καλός στο στοίχημα. Κώστα, αντιλαμβάνεσαι ότι ούτε σε αυτό ήμασταν. Ναι, ρε φίλε. Πουθενά, δηλαδή. Ναι, όπου είναι. Κατώ κομπίνες έχουν γίνει. Ναι, φίλε, δηλαδή. Κατώ κομπίνες. Σε μία. Να πούνε αυτό, να πούνε πήρε αυτό, έκανε. Δώστε μας μια κομπίνα. Ακόμα και αυτό που είπανε πήρε. Δεν πήραμε πάλι. Λοιπόν. Τον έφαγε στον Καστρίτη, το είπα την Παρασκευή, έτσι. Αποκλειστικά στην εκπομπή. Ότι θα φύγει. Ότι τέλος ο Καστρίτης. Το είπες. Την Παρασκευή, Κώστα. Βέβαια, εγώ νόμιζα, έλεγα θα χάσει από την Άγερσα. Αλλά το είπα. Πάει ο Καστρίτης, ο οποίος μαθαίνω πάει στη Χαποέλ. Είναι πολύ πιθανό να πάει, δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά είναι πολύ πιθανό να πάει εκεί. Ποια Χαποέλ από όλες? Έκανε πεντάλεπτο. Τελαβίβ. Την καλή. Επίσης, μέσα στους ήρωες που είπε, ήσουν και εσύ, Νομίζω ότι πρέπει να μείνω μόνος. Έχουμε δύο-τρεις οι οποίοι τρέχουν για τα πάντα και τέτοια. Πρέπει να σου και εσύ μέσα. Νομίζω πως ναι. Με κάτσε να πω τον Τρέι για να έρθει να σας φτιάξει τα υδραυλικά να έχετε ζεστό νερό. Η μετακόμιση τελείωσε του παιδιού. Θα πάρουμε ένα-ένα. Η μετακόμιση καταρχήν τελείωσε. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Το κάναμε. Είναι ευχαριστημένο. Αν και χθες έκανε ένα Instagram που δεν μ' άρεσε πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ζεστό δεν νερό. Λέμε πιο παιδί. Έχουμε. Ζεστό νερό έχουμε. Ωραία. Τι δεν έχω, γιατί κρυώνει το Ιβάνοφ? Εγώ πάντως όταν έρχομαι στο Ιβάνοφ μια χαρά έπαιζα. Α, τι είναι αυτά που λέει ο Καστρίτης? Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί εντάξει, λογικό είναι. Ο προπονητής έχει δίκιο όσον αφορά τις συνθήκες. Τώρα, το σύστημα όμως αυτό δεν είναι κάτι που λένε ο Δρακόπουλος δεν βάζει πετρέλαιο. Ναι. Το σύστημα του Ιβανοφίου είναι διαλυμένο εδώ και χρόνια. Το σύστημα θέρμανσης και ψήξης. Είναι παλιό, είναι σωληνώσεις, είναι σπασμένα τα πάντα, είναι διαλυμένα. Θέλει ένα κατοστάρικο τουλάχιστον. 100.000 ευρώ. Ναι. Α, γι' αυτό ο Αυγενάκης που λέγαμε και τα λοιπά. Να σας φτιάξει ο Αυγενάκης. Σιγά με τα φτιάξει ο Αυγενάκης. Σε ιδιόκτητο γήπεδο, αυτά έχουν τα ιδιόκτητα γήπεδα. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, πώς. Σωστό. Καλό. Καλό μέσα. Ρεύματα και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, θέλει Λέβητες, θέλει όλη την εγκατάσταση. Θέλει. Έχουν γίνει οι μελέτες γι' αυτό. Μέχρι να γίνει αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, το Ιβανόφ ζεσταινόταν και ζεσταίνεται με μεγάλες ντουλάπες air condition. Ξέρεις κάτι μεγάλα, τεράστια. Ναι. Που καίνε και απίστευτα ρεύματα και τέλος πάντων, τα οποία δεν κάνουν και τεράστια δουλειά, έτσι, το βράδυ καθημερινές στη Θεσσαλονίκη που έχει, ας πούμε, μηδέν, στο γήπεδο με τις υγρασίες και με αυτά και που κλειστός χώρος, ξέρεις ότι είναι πιο κρύο, πιο κρύα η κατάσταση. Να πω κάτι. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η κατάσταση δεν ήταν καλή, δεν είναι καλή. Air condition, φίλε, να σου πω κάτι, στο κλειστό του Βαθυλάκου ανοίγουμε τα 5 air condition και εμείς σε μια ώρα ζεσταίνεται. Εμείς έχουμε 4 μεγάλα. Και δεν ζεσταίνεται. Και δεν ζεσταίνεται. Δεν ζεσταίνεται καλά. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα γήπεδο σχετικά μεγάλο. Το οποίο αυτά δουλεύουν όλη τη μέρα εντωμεταξύ. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Και τώρα έχουμε βάλει και άλλα θερμαντικά σώματα. Χρήσανθε. Ναι. Για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Και έχει όντως βελτιωθεί. Αλλά και πάλι δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες. Τώρα. Γιατί το είπε, πώς το είπε και δεν θα έπρεπε να το πει και τα λοιπά που λένε αρκετοί, είναι επίσης μια μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες και θα αυτό βελτιωθούν. Αυτό το δεν θα έπρεπε να το πει, μου θυμίζει αυτό που κάνουμε και εμείς. Σου λέει έφυγε, βρήκε τη Χαποέλ και τώρα βγήκε και τα είπε και φεύγει. Πότε να τα πει? Εντάξει, τώρα είναι να σου πω κάτι, τελικά πρέπει, άσε τον προπονητή. Να τα λένε. Πρέπει ο δημοσιογράφος να τα λέει ή να μην τα λέει? Όχι ο δημοσιογράφος, ο εμπλεκόμενος. Ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος. Γιατί προφανώς και οι δημοσιογράφοι. Τώρα να μιλήσω, γνώριζαν. Να πω την κακία. Περίμενε, να πρέπει να τα λένε. Μου, όπως θα την πει σε λίγο. Θα την πω σε λίγο. Πρέπει να τα λένε ή δεν πρέπει να τα λένε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει. Ωραία. Ποιος καθορίζει. Ναι, αλλά το βρίζουν όλοι. Ναι, ποιος, αυτό λέω. Ποιος καθορίζει το καλό της ομάδος? Ποιο είναι το καλό της ομάδας? Είναι καλύτερο να το πει και να σου πω εγώ τελικά. Η πορεία της. Ο Facebook. Η πορεία της. Σωστά είναι αυτό που λες. Η αγωνιστική. Αυτό πήγα να πω. Και μόνο αυτό. Η αγωνιστική επιτυχία. Και αυτό το έχω βιώσει εγώ στον Άρη. Η πορεία της. Σε απίστευτο βαθμό. Και κόλαση μέσα από ζέστη να ήταν το γήπεδο. Ή και. Άμα η ομάδα χάνει. Ασχολήθηκε κανένας με αυτά τα θέματα όταν ο Ηρακλής
Ποτέ. Πάτησε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Όχι. Αντίο, αντίο και στην Α2. Τραλαλό, τραλαλή. Μόλις χάνουμε όμως. Γιατί ασχολήθηκε ποτέ κανείς για το ότι, ας πούμε, π.χ. σε όλο τον πρώτο γύρο παίζει με έναν Αμερικανό μείον. Ασχολήθηκε με το ότι πήρε έναν Αμερικανό παιχταρά και έφυγε στις δύο αγωνιστικές και έχει αλλάξει όλο το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Τώρα αυτά τα λέω για να υπερασπιστώ τον Καστρίτη και τον κάθε Καστρίτη. Έτσι. Ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το ότι, ας πούμε, σε πέντε μάτς η διαιτησία ήταν τραγική. Ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το ότι π.χ. σε κάθε μάτς έπαιζε με μείον ένα και δύο παίκτες που ήταν άρρωστους. Αυτό είπε, ότι ήταν εμπείρετοι. Όλη την εβδομάδα ο Γκάρετ, τον οποίο βρίζουν όλοι, ήταν άρρωστος. Όντως άρρωστος. Καλά, και εσύ, αγόρι μου, δύο μέτρα παλικάρι. Κάτω, κάρφωσε έτσι, ρε φίλε. Δύο μέτρα παλικάρι, έχεις γρήπη. Και δεν μπορείς. Χρυσαθέ, κουκουλωμένο ελφαβήνε. Κουκουλωμένοι μέσα στις μίξες και στα τέτοια. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Περίμενε, περίμενε. Να πω τώρα και το δικό μου. Ναι. Βγαίνει ο Καστρίτης και ο κάθε Καστρίτης, ο κάθε προπονητής, ας πω, και δίνει θέματα με αυτά που λέει, έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή στην εποχή μας τώρα δεν θα γινόταν 500 ερωτήσεις. Δεν θα γινόταν κάτι, τέλος πάντων, ένα σασυρμάς. Ναι. Στον Άρη. Στον Άρη. Στον Άρη, στον ΠΑΟΚ. Να βγει στον Άρη. Βγαίνει και να δίνει θέματα και δίνει τη διοίκηση ουσιαστικά. Ναι. Έτσι είναι. Και ουσιαστικά λέει ότι φεύγει. Δεν το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Γιατί εγώ κοιτάζομαι με τους δικούς μου, κοιτάζομαι και καταλαβαίνουμε ότι σε λίγο θα πει ότι ευχαριστώ πολύ. Ναι. Δεν το λέει όμως. Ήθελε να το πει από ό,τι ξέρω, αλλά ναι, δεν το είπε τέλος πάντων. Και τι το ρωτάνε. Η πρώτη ερώτηση τέλος πάντων. Σας ενοχλεί η κριτική από το διαδίκτυο? Ενώ έχει πει, ας πούμε, ότι το γήπεδο είναι παγωμένο, ότι η διοίκηση ουσιαστικά είναι bling blong, ότι εγώ φεύγω, ότι ευχαριστώ δύο-τρεις που κάνουν τα πάντα κτλ. Σας ενοχλεί κριτική από το διαδίκτυο? Δηλαδή πάλι το διαδίκτυο και πάλι το Facebook. Που αυτοί που γράφουν στο Facebook, οι 7 από τους 10 δεν έχουν έρθει ποτέ στο γήπεδο, λέω εγώ. Έρχονται, τους δίνω εγώ κούτρα εστήρια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προφανώς και το να είσαι μεγάλη ομάδα περιέχει ευθύνη, μεγάλη. Περιέχει ένα βάρος, γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος, και όπως είπε και ο Καστρίτης ο ίδιος, ό,τι και να πούνε έχουν δίκιο. Αλλά πρέπει να είσαι και ρεαλιστής. Ναι. Έτσι. Αυτά. Θα πούμε και άλλα. Έχουμε και εξελίξεις για τον Ηρακλή. Πιο μετά να μας ακούσουν και άλλο Ηρακλή. Στο τέταρτο ημείο. Φυσικά, ρε φίλε. Πρώτος είμαι στην πόλη. Πρώτος, εσείς πέφτετε, αν δεν το κατάλαβες. Πέφτετε. Πέσατε, μάλλον. Πέσατε. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα διαλόγου. Όσοι μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, όπως δηλαδή ο Μίχα Λένινγκ, αυτό το οποίο θέλουμε, και ψάχνετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια, μπείτε στο dialogue.gr, δείτε τις θέσεις εργασίας που προσφέρει διαλόγου με πάρα πολλά προνόμια. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη και αυτή από διαλόγου. Ιδανικές συνθήκες εργασίας, ξαναλέω, σε όσους μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά και ψάχνετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Πάμε στο διάλειμμα και να πιάσουμε σιγά σιγά ό,τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν έπαιξε, οπότε θα δώσουμε βάρος στον πολυταξιδεμένο Χρήστανθο να μας πει την περιπέτειά του στο Αγρίνιο και ποιος φταίει αυτή τη φορά και την ήταν του Άρη. Δεν πήγα. Γιατί δεν πήγε? Γιατί κατάλαβα τι θα γίνει. Βαρέθηκε. Α, δεν πήγε. Τι δεν πήγε, ρε. Δεν πήγα. Απίστευτο. Ο Νίκος πήγε. Και γι' αυτό μόλις πήγε ο Νίκος, λέω. Ο Νίκος τι φταίει? Εγώ. Μα πω, εγώ δεν χάνει ο Άρης. Ο Νίκος τι φταίει που δεν αλλάξατε μια πάσα? Όχι, αλλάξαμε λάθος. Και σας έκανε η Ρόζα, Ρόζα, ο Ρόζα, Ρόζα. Όχι απλά δεν αλλάξαμε. Αλλάζαμε λάθος πάσες. Λοιπόν, θα τα πούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου θέματος.gr που ανέβασε η ώρα 11 την υπόθεση. Την περιπέτεια του Kobe Bryant που είχε πριν από χρόνια, δημοσιογράφος της Washington Post θέλησε και αυτή εκείνη την ώρα να κάνει tweet και να θυμίσει την υπόθεση στους ακολούθους της. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι δεν την υποδέχτηκαν την είδηση με καλό τρόπο. Κώστα, άκουσε λίγο τα σχόλιανά της. Δεν το σκέφτονται, ρε παιδιά, πραγματικά. Απολύθηκε η συνάδελφος. Εντάξει, μιλάμε για βόδια, θα πω εγώ. Δεν το σκέφτεται δηλαδή. Όπως ένα βόδι γράφει σε ένα ελληνικό site τώρα πριν από λίγο και ήδη γίνεται χαμός. Τα γράφουν επίτηδες, εγώ νομίζω. Εσείς. Ένα βόδι, κοίταξε. Είναι πολύ μπερδεμένη η κοινωνία.
Ναι. Δηλαδή, διαβάζει μια είδηση, ας πούμε, τραγική και γράφει η είδηση. Κοριτσάκι 4 ετών χάθηκε και από κάτω διαβάζει κάτι σχόλια. Ναι, και αλλά αυτό, πεθαίνουν και αλλού. Και λες αυτοί ναι, άνθρωποι, αλλά όχι. Και αυτό και διάφορα. Και μπινελίκι μέσα ναι, και ναι. Χερεκακία. Και λες τώρα αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας. Κι όμως. Κι όμως. Και ναι, τα ήθελε και ναι, αυτό και ναι. Εντάξει. Τέτοιο. Και ποιος ξέρει τι του έκανε τη ζωή τέτοια. Η βλακία είναι μεγάλη. Το μίσος είναι μεγάλο πλέον στις μέρες μας. Και γίνεται ένας πανικός. Εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα αυτοί που γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μπορείς να γράφεις μόνο με το όνομά σου, Κώστα, και χρειάζεται. Να υπάρχει ταυτοποίηση. Γιατί έχω συγχαθεί όλους αυτούς. Τι καλά γίνεται, χρειάζεται. Πάλι θα βρίσκουν τρόπο. Πώς θα βρεις τρόπο, Κώστα. Πάλι θα βρεις τρόπο. Πώς θα βρεις τρόπο, Κώστα. Εντάξει, είναι μερικοί που γράφουν με το όνομά τους. Δίνεις ταυτότητά σου. Εντάξει, και γίνει ταυτοποίηση του λογαριασμού. Θα τον κάνεις μήνυση και πλήνε βάλε. Στα site. Στα site. Μην τον ανοίξω τώρα για κάτι κείμενα ανώνυμα χθες. 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 Εντάξει. Α, για την γραμματοσειρά, την ίδια που βάλατε. Όχι, ρε, ποια γραμματοσειρά. Ποια γραμματοσειρά. Καμία γραμματοσειρά. Εγώ νόμιζα αυτό έλεγε. Όχι, όχι. Όχι, ένα που. Για τη σχέση του Άρη με τον Ολυμπιακό, αυτό λες. Το διάβασα. Ναι. Όχι όλο γιατί παρέθηκα κάποια στιγμή, αλλά. Ξεκούρασε. Δηλαδή, εντάξει, βάλω το όνομά σου, ρε φίλε. Άμα είσαι μάγκας. Αφού είσαι μάγκας, βάλω το όνομά σου. Κούσε Κωνσταντίνο του Ιωάννη, γράψε. Έχουν βάλει τώρα όλα αυτά τα site με τις μάχες αυτές που γίνονται. Έχουν βάλει από 4-5. Εντάξει, πλέον δεν έχει. Δηλαδή, έχω κι εγώ στο Λαμπαοτάρι σε ένα φίλο Αριανό από την Αθήνα που λόγω θέσης κτλ. Δεν μπορεί να γράφει με το όνομά του. Έτσι. Και έχουμε τον Αλανιάρη. Καιρός να έχει να γράψει κιόλας, κάτσε τον πάρα τηλέφωνο. Ο Αλανιάρης. Δεν λέγεται Γιώργος Τσιτσιπόπουλος, ναι. Δηλαδή άλλο όνομα. Η πλάκα ποια είναι, ότι τα ψευδόνυμα τώρα τα βάζουν με... Έχουν και μια έννοια, δηλαδή το καταλαβαίνουν μεταξύ τους, φωτογραφίζουν ναι, τον ένα και τον άλλον. Κάτι ναι, προσωπικό κάτι βάζουν. Δηλαδή βάζουν ονόματα, Λευτέρης, Βασίλης, Νίκος, Γιάννης και το δεύτερο το επίθετο είναι συνθετικό κάποιων λέξεων που εννοούν μεταξύ τους. Ναι, εννοείται. Για να πικάρουν ένα στον άλλο. Έχουμε πολλούς συναδέλφους σε όλα τα site σχεδόν φαντάσματα. Δηλαδή διαβάζεις κι εγώ, Γιώργος Παπακώστας. Δεν υπάρχουν τίποτα. Μερικοί τα γράφουν και οι ίδιοι και βάζουν και ψευδόνυμο στον εαυτό τους. Η πλάκα πια είναι ότι. Και στην πόλη μας και στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν αυτά. Υπάρχει κόσμος που λέει α, μπράβο, καλά τα γράφει, συγχαρητήρια, Λευτέρη μου, Βασίλη μου, Γιάννη μου, Νίκο μου. Και την ίδια στιγμή πιστεύει ο κόσμος ότι εμείς μπαίνουμε με άλλα ονόματα και γράφουμε κάτω από τα σχόλια στον καζέτα, στο DNA, στο Sport 24. Εμένα μου είχαν βάλει και συγκεκριμένο το Γιώργος Γιαννόπουλος. Ότι μπαίνεις εσύ. Ότι είμαι εγώ ο Γιώργος Γιαννόπουλος ναι. Και μπαίνω ως Γιώργος Γιαννόπουλος και γράφω. Δεν αντιλαμβάνονται ότι παιδιά. Αν κάναμε αυτό το πράγμα, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Επειδή εσείς δεν έχετε get a life που έλεγε και μια get τέτοια. Get a life, αυτό δυστυχώς. Επειδή είναι δεν πολύ... έχετε ζωή, καθημερινότητα και δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να γράφετε σχόλια κατά από τα blog του Χρήστατου, του Σταύρου, του Κώστα, του Στέρι, του οποιοδήποτε. Παντού, παντού γράφουμε. Και σε παντού, όλα παντού. Θεωρείτε ότι έχουμε εμείς τον χρόνο με όλη αυτή να, τη δουλειά πατάμε. Που έχουμε εντωμεταξύ και πέρα την οικογένειά μας. Όχι, να μπαίνουμε από κάτω και να είμαι εγώ 5 ώρες ως Γιώργος Γιαννόπουλος και να απαντάω. Και να απαντάω. Λοιπόν, δηλαδή, και πολύ αξία του δώσαμε, Χρήστατε. Πάμε να πιστεύουν. Πάμε εγώ το κάνω, εγώ το κάνω. Έτσι. Εγώ για μια-δυο ώρες μπαίνω. Τι. Και διαβάζεις. Και διαβάζω και γράφω και απαντάω πω, και σε όλους. Όταν ήμουν στον καζέτα. Ως Κώστας Κούσης ή ως Κώστας Κούσης. Όταν ήμουν. Όχι. Στο Ηρακλή, πώς δεν γίνεται. Όταν έλα, ήμουν, Κατερινάρα. Όταν ήμουν στον καζέτα, είχα χρόνο το απόγευμα και όντως έμπαινα και εγώ. Και απάντησα ως Χρήστας Αλτίδης κανονικά. Στον blog μου από κάτω. Δεν έχω πλέον τόσο χρόνο. Μακάρι να είχα γιατί. Θα ήταν και καλύτερο το όποιο blog έτσι. Εμένα μου τις πάει να μειώνουν την ομάδα. Όποιος και αν είναι προπονητής, όποιος και αν είναι υπεύθυνος τύπου, όποιος και αν είναι πρόεδρος, όποιος και αν είναι παίκτης. Έχω αυτό το μοτό, αυτή τη φιλοσοφία. Συμφωνούμε 100%. Ως υπεύθυνος τύπου, όποιος και ο Στέργιος Αναστασιάδης να παίζει σέντερ, εγώ θα λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος ο Στέργιος Αναστασιάδης. Όχι έτσι. Θα τον στηρίξω δηλαδή. Εγώ δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων και θα το συνδέσω και με τον Πανετολικό χθες. Και ιδίως πριν από κρίσιμα μάτς. Θα το συνδέσω και με τον Πανετολικό χθες. Εγώ δεν μ' αρέσει όταν αριανοί, αντιλωμένοι δηλαδή, αριανοί παραγωγοί ή οτιδήποτε άλλο, βρίζουν τους παίκτες. Δηλαδή δεν είναι να πεις δεν κάνει ο παίκτης. Δηλαδή είχα μαλώσει με ένα συντελεστή εδώ του Λίμπερο όταν ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας.
Μετά τα βρήκαμε με, το Γιάννη και τα λοιπά. Είπε τον Πέρτη. Υπάρχει κάποιος που παίρνει την ευθύνη αυτής της επιλογής. Είπε τον Νέτο και τον Κόκε τότε στα καλά του χρόνια. Ραδακού, τους είπε στον αέρα. Ναι. Όχι έτσι, με την κανονική τη λέξη. Ναι. Δεν γίνεται ρε παιδιά τον ποδοσφαιριστή που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή και τα λοιπά να βγαίνεις δημόσια και να τους βρίζεις δημόσια. Είναι άλλο να τους πεις. Δηλαδή, δεν έπαιξε καλά. Είναι δυνατόν χθες να μην γίνει κριτική στους παίκτες του Άρη? Φυσικά. Είναι δυνατόν να μην πούμε ότι αυτό που κάνει ο Μπά ή ο Τόνσο, γιατί και τα δύο γκολ του Πανετολικού προέρχονται από πάσες που δίνουν οι παίκτες του Άρη. Ναι. Είναι εγκληματικά προσωπικά λάθη. Είναι δυνατόν να μην πούμε ότι χθες είναι κακός ο Βέλεθ στη λειτουργία της άμυνας του Άρη, ότι ο Κουέστα στο δεύτερο γκολ βγαίνει βόλτα? Θα το πεις και θα ασκήσεις και κριτική και θα το σημειώσεις και θα το καταγράψεις, όπως την προηγούμενη εβδομάδα είπε στα θετικά σχόλια για τους ποδοσφαιριστές. Και όταν το κάνεις αυτό, ο ποδοσφαιριστής θα το αντιληφθεί. Όταν η κριτική είναι συγκεκριμένη προς τους παίκτες στα λογικά πλαίσια και δεν κυνηγάς κάποιον επειδή δεν τον γουστάρεις ή επειδή ο μάνατζερ ενός άλλου σου λέει να παίξει ο άλλος, θα το αντιληφθεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Είναι όμως άλλο αυτό. Και άλλο να τους αρχίσω τα μπινελίκια. Είναι άλλο να τους βρίζω. Και είναι ακόμα χειρότερο το βρίζω γίνεται δημόσια. Είτε στο Facebook, είτε πόσο μάλλον αν είσαι ραδιοφωνικός ή παραγωγός ή δημοσιογράφος, τους βρίζεις στο ραδιόφωνο. Χθες λοιπόν, για να συνδέσουμε Στέργιο, να πάμε και λίγο στο Πανετολικό Άρης, ο Άρης όντως είναι, νομίζω είναι η χειρότερη του εμφάνιση ναι. Φέτος στο πρωτάθλημα. Εστερνίζομαι τις δικαιολογίες σε ένα βαθμό, υπό ποια έννοια? Ότι αυτοί που έλειπαν, αποδείχτηκε εν της πράγμαση ότι είναι πολύ κομβικοί για να λείπουν. Γιατί πολλές φορές και εγώ ξεφώνησα τον Ένινγκ και έλεγα καλά ρε, φρεσκάρει λίγο την ομάδα, κάνε 2-3 αλλαγές. Φαίνεται ότι μόλις βγήκαν οι 2-3 όμως, η ομάδα δεν. Φαίνεται η απουσία του Ιντέγιαν και νομίζω ότι ο Ντουρμισά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη χθες. Φαίνεται και φάνηκε πάρα πολύ η απουσία του Ματίγια, γιατί ο Άρης δεν, ο Σάσα που μου τον λέγανε οκτάρι κάποιοι, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα που έχει ο Ματίγια να κουβαλάει την μπάλα και να μοιράζει με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ματίγια, με τα λάθη του Ματίγια, αλλά σε αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικός. Όλοι για το Ματίγια λέγανε. Ναι, γιατί φάνηκε η απουσία του και πόσο λείπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Φάνηκε, γιατί είναι ένας παίκτης κομβικός στον τρόπο. Καλά, και ολόκληρος Άρης δεν έχει έναν άλλο παίκτη πίσω από το Ματίγια. Έχει. Ποιον? Τον Ντουάρτε. Είναι όταν κάνεις μία λάθος επιλογή τόσο κομβική το καλοκαίρι, αυτό σου βγαίνει. Επίσης τελειώνει το μάτς και αρχίζουν όλοι. Κάντε μεταγραφές, πάρτε παίκτες, γιατί δεν πήρατε παίκτες. Ρε φίλε, πώς να πάρει παίκτες αφού παίκτη την Παρασκευή για απαγόρευση μεταγραφών? Πώς να πάρει παίκτες? Βρείτε λέει στην Ελλάδα και πάρτε. Ωραία. Πόσο κάνει ο Μπίσεσβαρ να έρθω να τον πάρω? Ποιο παίκτη? Δηλαδή, 3-4. Ναι, ποιον ποδοσφαιριστή καλύτερο από αυτόν που έχεις δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει να πάρει ο Άρης αυτή τη στιγμή? Τον Ποντένσε. Τον Ποντένσε που χάλασε με τη Γούλου. Λες και τον πάρει ο Άρης. Δεν έχω πρόβλημα εκεί. Εκεί παίζει ο Φετατζίδης. Είναι καλύτερος από τον Ποντένσε. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα. Άρα η κριτική πρέπει να γίνεται συγκεκριμένα. Χθες ο Άρης λοιπόν ήταν χάλια. Ήταν χάλια. Και όπως κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 4 τελικές όπως λέει, και ο Πανετολικός έκανε 5 τελικές, στην ουσία 3, και έβαλε 2 γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Άρη, ο Ρώσα σημάδευσε σωστά, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός, για όσους λένε ότι είχε μία νίκη, ναι, είχε μία νίκη ο Πανετολικός όντως, με τον Όφη παρεπτόντως, δηλαδή με έναν ακόμα που διεκδικεί την είσοδο στα play-off. Αλλά ο Πανετολικός που έπαιξε με τον Άρη, με τον Πανετολικό που έχανε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι συν 4 παίκτες. Και 4 παίκτες βασικούς. 9 μεταγραφές λέει έκανε. Ναι. Λέω και τους βασικούς, δεν λέω για τους γύρω-γύρω. Ναι, έκανε πολλές και καλές μεταγραφές. Έτσι. Ποδοσφαιριστών καλών και δεν πιστεύω ότι μπορεί, αν τελικά δεν έχει θέμα η Ξάνθη, να έχει θέμα ο Πανετολικός σε σχέση με τον Πανιόνιο. Εγώ θεωρώ ότι ο Πανετολικός θα πάρει και άλλους βαθμούς. Δεν νομίζω να προλαβαίνει. Χρήσανθε να πάρει και άλλους βαθμούς. Αν η Ξάνθη δεν έχει θέμα, θα παίξει μπαράζ με τον
Εάν, δεύτερο α... της β' κατηγορίας. Γιατί, 13 είναι. 13-21 έχει ο Ιωάννης. Είναι, θα... είναι πολύ οχτωβαθμικές. Αν παίζει με αυτούς, πρόσεξε, αν παίζει με αυτούς, θα δω το πρόγραμμα τώρα και θα σου πω. Ναι, οι 8 βαθμοί είναι πολύ, αλλά θα παίξει άλλα 10 μάτς, ρε φίλε. Θα παίξει με αυτούς ξανά. Αν τους ξαναπαίξει, ενώ παίξει αυτά τα 6 μάτς. Παίξει με αυτούς και, και το πάει στους 4-5 βαθμούς, στους 6 βαθμούς. Και μετά θα τους έχει άλλα 2 μάτς να τους παίξει. Γιατί να μην προλάβει. Αλλά και στη χειρότερη. Λοιπόν, το... Έχει δρόμο ακόμα. Κοίταξε, ναι. Αλλά νομίζω οι 8 είναι τώρα που μιλάμε πάρα πολύ βαθμοί. Και στη χειρότερη των περιπτώσεων. Γιατί και ο Αστέρας είναι ανεβασμένος. Ο Αστέρας παίζει. Ο Αστέρας, εγώ θεωρώ, φίλε, ότι θα διεκδικήσει την έκτη θέση. Σας το είχα πει και άλλη φορά. Χρήσανε, δεν θα προλάβει. Άμα κερδίσει σήμερα πάει 24. Ωραία, και κερδίζει και τον Πανετολικό την άλλη. Όχι, έχει 27. Γιατί να μην προλάβει. Δεν θα προλάβει. Λοιπόν, έτσι λέω εγώ, επειδή εγώ είδα το πρόγραμμα, ο Άρης έχει θεωρητικά το πιο εύκολο πρόγραμμα από όλους. Με ποια έννοια το έχει το πιο εύκολο? Με την έννοια ότι δεν παίζει, εκτός από την τελευταία αγωνιστική με τον Ατρόμητο, όλοι οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή παίζει Όφη Ατρόμητος. Και Τρίπολη, ξέρεις να δε. Ναι, ναι, αλλά πρόσεχε. Όλοι οι άλλοι έχουν και κάτι ακόμα. Μάλλον προλαβαίνει Τρίπολη. Προλαβαίνει. Άμα κερδίσει τον Άρη. Προλαβαίνει. Ναι, πρόσεχε λίγο. Θα το παλέψουν όλοι, όλοι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι, Στέργιο, εκτός το ότι παίζουν μεταξύ τους και δεν γίνεται να κερδίζουν και οι δύο, έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Που δεν έχει ο Άρης. Ο Ατρόμητος έχει Ολυμπιακό στην έδρα του, ΑΕΚ στην έδρα του, Άρη εκτός έδρας και Όφη εκτός έδρας. Δεν υπάρχει ο Ατρόμητος, ξέχνα τον. Δηλαδή, εγώ τον Ατρόμητο, μην και ο Στέλιος τον Ατρόμητο έλεγε. Η Λάρισα έχει 24. Θα το δώσουμε όλο στο κύπελο. Η Λάρισα έχει 24. Δεν υπάρχει Λάρισα. Η Ξάνθη έχει 27, αλλά και αυτή έχει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο Όφη έχει 27, αλλά έχει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ο Άρης... Δεν έχει Ολυμπιακό, έπαιξε. Έπαιξε χθες, sorry, ναι. Σωστά. Έπαιξε προχθές, μπράβο. Έχει ΠΑΟΚ, παίζει με τον Ατρόμητο. ΑΕΚ νομίζω έχει. ΑΕΚ εκτός έδρας. Αυτό είναι το άλλο, το δύσκολο. Ο Άρης λοιπόν έχει τον Πανιόνιο στην έδρα του. Που κουτσά στραβά πιστεύω θα τον κερδίσει. Σας είπα θα κερδίσει ο Πανιόνιος την Παρασκευή και μου λέγατε έχει 8 συνεχόμενες ήττες. Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι λέω εγώ. Δεν έπιασα τη Λάρισα που είπα χ. Και τον Άρη φυσικά. Εντάξει, κανονικά τον Άρη δεν πρέπει, να μετράει όταν χάνει. Έτσι, όταν δεν παίζει καλά, χάνει. Άρα το χ τη Ξάνθη. Το χ τη Ξάνθη. Όταν παίζει κόστα με πάθο καρδιά ή να ήταν. Πάθε κερδίζει. Το χ τη Ξάνθη. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, δεν έκανα καλέ επιλογέ. Το χ τη Ξάνθη. Και εγώ χ το είπα. Που είναι 0-1 στο 85 και 2-2 στο 95. Μπλίνκ, λοιπόν, μπλίνκ. Απίστευτα πράγματα γίνανε σε αυτό το παιχνίδι με το VAR. Απίστευτα πραγματικά. Έχει ακυρωθεί γκολ γιατί το χτυπάει με. Ναι, δίνει άκουγα, πάσα ναι. Από το ένα στο άλλο. Όχι, δίνει όντως. Χτυπάει. Ναι, δίνει, δύσκολη φάση πολύ. Κάνει πάσα. Τι πάσα. Έτσι το μετά να πάει στο άλλο. Βασικά γλίστρησε. Δηλαδή ήθελε να το κάνει έτσι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν ξέρω. Ναι, και εγώ λέω ότι είναι λίγο δύσκολο να ήθελε να το κάνει. Απλά που έτυχε εκείνη τη στιγμή. Και μετά, όπως και στο Αγρίνιο, να πω το εξής. Υπάρχουν δύο φάσεις. Στο Αγρίνο, τη μία έσπευσε ο Σταύρος να πει πέναλτι έκανε ο Ντουρμισά και τα λοιπά. Ακριβώς η ίδια φάση, ακριβώς η ίδια φάση γίνει ανάποδα. Και στις δύο Διαμαντόπουλος δεν δίνει πέναλτι. Δηλαδή, η μία φάση είναι που κρατάει ο Ντουρμισά ένα παίκτη του Πανετολικού στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 0-0, κρατάει παίκτη του Πανετολικού τον Ντουρμισά. Ο διαιτητής και στις δύο περιπτώσεις έκρινε ότι το κράτημα αυτό δεν ήταν ικανό για να πέσουν. Μόνο ένα πώς θα έκανε ο Σταύρος, ξέχασα να το πω αυτό, δεν έκανε και για τη φάση του Ντουρμισάη μετά. Λοιπόν, μετά βαρέθηκε. Πέντε πώς για τον Άρη έκανε. Φτάνει. Φτάνει. Το Χάβο έβαλε φωτογραφία. Δεν ασχολείται. Είναι φίλος του όμως. Δεν είναι όντως για καζούρα φίλος μου, είναι φίλος του ο Μάξ Χάβος. Με το 0-1 με το Χαβί το Χάβο ήταν προπονητής. Ή ο Δερμιτζάκης. Ο Δερμιτζάκης, υπάρχει και με Χάβο έχει κάνει ήττα εκεί μέσα. Έχει κάνει νομίζω. Ή όχι. Δεν το θυμάμαι αν ήταν ο Χάβος προπονητής. Φίλος μου, φωτογραφία τελειώνει το Πανετολικό ΠΑΟΚ. Φίλος μου. Αν είναι φίλος του. Πού είναι φίλος του. Το λέω εγώ. Εντάξει. Το επιβεβαιώνω. Εμένα είναι φίλος μου που σε κερδίσει, να ξέρεις. Λοιπόν. Και τι έλεγα. Έχει δύο φάσεις αυτές. Που δεν τις δίνει και στους δύο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Okay, μπορώ να πω για κάτι μαρκαρίσματα, για κάνα δύο φάλα. Δεν μπορώ να πω για τη διαιτησία όμως στο παιχνίδι το συγκεκριμένο με τον Πανετολικό. Είναι καθαρά. Θεωρώ λάθος του
του Άρη η προσέγγιση, αν θέλεις, του παιχνιδιού. Και να πω και κάτι. Εντάξει, ήταν το τελευταίο παιχνίδι από συνεχόμενα μάτς που έπαιξε ο Άρης πάρα πολλά. Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Ούτε στο NBA με, τους, με 12, 13, 14 ποδοσφαιριστές. Θα ερχόταν και μια τέτοια εμφάνιση. Δηλαδή για όσους ζούμε την ομάδα ρεπορταζιακά, όντως το παιχνίδι, και το έλεγα και την Παρασκευή στον Νίκο, το φοβόμασταν πάρα πολύ. Και ήρθε η γέλα γιατί η ομάδα όντως δεν έπαιξε. Αλλά πρέπει να συγχαρώ τον Άγγελο Χαριστέ, γιατί τελειώνει το μάτς και εκεί που όλοι είναι στα κόκκινα και μπινελή και τα λοιπά, και σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως οι διοικητικοί παράγοντες ή όσοι είναι σε μία αγωνιστικό πόστο κρύβονται, αυτός βγήκε μπροστά και έκανε ένα πόστο ότι δεν θα ξεφωνήσω τους παίκτες σε μία κακή στιγμή. Πήγε μέσα στα αποδυτήρια, τους μίλησε, και αυτό είναι το σημαντικό σε μία ομάδα. Και πρέπει ο Άρης στα επόμενα παιχνίδια, τώρα έχει με τον Πανιόνιο, με δύο βασικές πάλι απουσίες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ικανές αυτές τώρα να δημιουργήσουν θέμα με τη συγκεκριμένη ομάδα. Ο Βέλεθ και ο Κόρχουτ παίζουν. Με τον Πανιόνιο πρέπει να επιστρέψει στις νίκες, και μετά έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Κλεάνης Βικελίδης, που είναι ένα παιχνίδι υπομονής. Πολύ μεγάλες υπομονής είναι αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το μάτσο, και πρέπει να το ξεχνάει και ο κόσμος του Άρη, υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, τελειώνει. Τι δεύτερο? Ρεβάνς. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Και 0-0 να βγει και 1-1 να βγει, υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Να είμαστε ήρεμοι δηλαδή γενικότερα. Αυτά σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να ξαναπαίξει τόσο άσχημα ο Άρης σε άλλο μάτς. Τώρα για τον μπάσκετ, Κώστα. Καλά εσύ. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να χάνει ο Άρης από αυτή την ομάδα. Τον Ιωνικό. Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά τώρα, πώς το λένε, Δημόκος. Ο Δημόκος, παιδιά, είναι τους καλύτερους σκόρερ στις εθνικές κατηγορίες. Τον ξέρω στο πετσί μου πολύ καλά. Ναι, στις εθνικές κατηγορίες. Πεκτάρα είναι ο Δημόκος. Ναι, πεκτάρα, βάλε 19 πόντους. Η ουσία είναι α1 ότι σε κέρδισε ο Σακελαρίου. Ο οποίος έβαλε δύο τριποντάρες, έβαλε το καλάθι κεφάλου στο τέλος. Εκεί μπορώ να πω για τη διαιτησία. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα που κάνει όρια. Ρέζι Γκρέζανδε, έλα τώρα. Όλο το μάτσι δά, σε τώρα. Το είδα όλο το μάτσι, εγώ. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, λέω, κάνει όρια. Κώστα. Δεν κάνει όρια. Και όπως λέγατε για τις βολές, θα πάω Κάρης. Όταν οι βολές είναι 26-6. Δεν κάνει όρια. Αλλά, το άλλο θέλω να πω, τα μεγαλύτερα όρια τα κάνουν οι παίκτες του Άρη. Δεν είναι δυνατό. Έπαιζε μόνο ο Μπόμπι Μπράουν. Και επίσης. Ο Κεν Μπράουν. Πώς? Ο Μπόμπι είναι στον Πάουκ, ναι. Και θεωρώ επίσης ότι το μάτς, με βάση αυτά που άκουγα και από τον καλό συνάδελφο, τον Πασχετικό, τον Κώστα Σωτηρίου, που τον έλεγε Σωτήρι. Σωτήρι τον έλεγε. Ο πρώην βοηθός του Γιαννάκη. Αυτός δεν ήταν. Ο Κετσελίδης. Μπράβο. Ότι μάλλον το παιχνίδι δεν το πήγε καλά και ο Πάγκος. Γιατί μέχρι και εγώ αντιλήφθηκα 5 φορές ότι δεν γίνεται ο Κώτας και ο άλλος που ήταν σαν και εμένα. Καλός παίκτης ο Κώτας. Ο Κώτας, ναι, ναι. Βέβαια. Πολύ καλός. Και ο άλλος και με εμάς καλά έχει παίξει. Ο άλλος, πώς το λένε, ο άλλος, ο Τούφας. Κατούφος. Κατσούφας. Πώς το λένε γαλλικός αυτός. Κατούφος. Παιδιά, ο Κατούφας, ο Σωτήρης, ναι, είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει στον Εσάκε. Είναι μεγάλο σε ηλικία δηλαδή, είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή έχασες από τον Κατούφα. Κατούφας. Το φίλο μου. Μπράβο στον Κατούφα. Είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρονικά, για τα κομπιούτερ, για τα τέτοια. Τα έδωσε όλα στον Εσάκε. Ο Σωτήρης ο Κατούφας. Ναι. Και από αυτό τον προπονητή. Ο οποίος έχει παίξει βέβαια όλα τα χρόνια σε ειδικές κατηγορίες, με Φάρο, με Ιωνικούς, με τον Τζάπα μαζί. Είναι μπαρτοκαπνισμένος, δεν κάνει άπειρος. Θα σου ρίξει την μπουνιά δηλαδή με στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι. Και τρίποντα βάζει. Ότι έχασε από αυτούς. Δεν έχασε από 2-3 καλούς Αμερικανούς. Έχασε από 2,5 Αμερικανούς. Ναι. Από τον. Ο Άρης με ξέρει στον Μπράουν ήταν τραγικός. Ήταν τραγικός. Και το Λάκη Τζόουνς. Και περιμένω και από το Φλιώνη, για τον οποίο έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές με πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν είναι, συγγνώμη, Δημήτρη μου.
Τι φταίει ο Φλιώνης, ρε, φαγωθήκα τώρα με το Φλιώνη. Τι φταίει ο Φλιώνης. Ο Φλιώνης φταίει. Ο Φλιώνης το διάστημα. Ο Κετσεβίτσιος που παίρνει τόσα λεφτά, πού παίζει. Αυτό, για ένα τρίποντο. Αυτό είναι σαν να μην υπάρχει. Ωραία. Ο Φιτσπάτρικ που τον πήρατε για αθλητικό ψηλό. Γιατί ήταν ο Γκάγκιτς, πώς το λέγανε. Αυτό πάω τώρα στον πάγκο. Μπράβο. Και λέω ότι δεν γίνεται ο Φιτσπάτρικ να είναι συνέχεια στον πάγκο. Συγγνώμη, ο Φιτσπάτρικ είναι ο αθλητικός ψηλός στο τεσάρι που ήθελες. Κώστα. Άμα θες αθλητικό ψηλό, δες τον Ντέιβις του Ηρακλή. Αυτό θα πει αθλητικός ψηλός. 10 λεπτάκια, 0 πόντους, 3 rebound. Φιτσπάτρικ, άσχημα. 10 λεπτάκια. 3 rebound, μάλιστα. Δεν είναι για 10, πόντους, δεν είναι για 10 λεπτάκια. Βέβαια, ο Φιτσπάτρικ το σκορ είναι στο πρώτο ημίχρονο 31-30. Έχει επίθεση ο Άρης. Ναι. Κάνει σουτ. Και, ναι, το χάνει. Και το χάνει. Στο ένα δευτερόλεπτο. Και κάνει φάουλ. Και σπρώχνει τον ναι, παίχτη στο ένα δευτερόλεπτο. Και κάνει φάουλ. Τέλος πάντων, μπαίνεις μπροστά. Περνάς. Μπαίνεις μπροστά με 5 πόντους. Σωστά. Και μετά τι κάνεις. Εγώ είπα θα το πάρει ο εαυτός. Εκεί, λοιπόν, έπαιξαν ρόλο οι διαιτητές, Κώστα, που δίνουν 2 ανύπαρτα στον Μπράουν. Ρε, χρήσατε και εσύ τώρα. Και εκεί βγάζεις τον Μπράουν. Που δεν πρέπει να τον βγάλεις γιατί σου φεύγει το παιχνίδι. Αφού σου κάνει φάουλ. Πρέπει να τον αφήσεις. Αφού έχει φάουλ. Αφού έχει φάουλ, φύγαν οι άλλοι 10 πόντους με τον Φλιώνη και μετά βοήθα Παναγιά. Ε, ναι, αλλά έχει φάουλ και θα τον κάνει και τρίτο φάουλ μετά. 3 φάουλ είχε. Ε, θα τον φορσουλέει αυτό αυτή τώρα πάνε να τον φορτώσουν. Ναι. Η αλήθεια εκεί σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για τον Κόμπι. Η ουσία είναι για τον Άρη ότι θέλει 4 ή 5 νίκες, Κώστα. Ότι έπεσε. Δεν έπεσε ακόμα. Έχει ακόμα 8 μάτς. 4 ή 5 νίκες. Αυτός που γελάει δίπλα σου είναι ισόβαθμος εδώ μεταξύ. Περίμενε. Τι περίμενε, θα κάνεις δηλαδή. Περίμενε. Ο Άρης θέλει, για να μην τα πολυλογούμε. Ναι, 4 ή 5. Εκτός έδρας νίκη στον Κολοσσό. Γιατί στον Κολοσσό. Στον Πανιόνιο θα κάνω. Στον Κολοσσό με τον οποίο έχασε από εδώ. Στον Πανιόνιο θα στο κάνω. Στον Πανιόνιο. Αυτό θέλει. Κώστα, τότε θα φτάει 7 νίκες θα κάνει τότε. Γιατί θα κερδίσει τα άλλα μέσα. Ναι. Τι γελάς. Πώς έχει μέσα. Ο Κολοσσός πώς κερδίζει. Με Παναθηναϊκό έχει ένα. 5 έχει μέσα. Με ΑΕΚ έχει μέσα. Έχει 5 μέσα. Το ένα άστο είναι ο Παναθηναϊκός. Με ΑΕΚ προτελευταία αγωνιστική. Στέριο. Με Προμηθέα που χάνει από όλους. Ναι. Και με σένα δεν με τον Ήφαιστο και το Ρέθυμνο. Δύσκολα εντός έχει. Θα κερδίσει μόνο το Ρέθυμνο, Χρήστε. Συγγνώμη που το λέω. Θα κερδίσει τα 3 από τα 5 εγώ λέω. Αλλά θα κερδίσω τα 4 από τα 5. Τα 4 από τα 5. Ναι. Μπράβο. Αν κερδίσω τα 4 από τα 5 εντός έδρας, σώζομαι. Πόσα έχει τώρα. 5. Και 4. 9. Δεν φτάνουν. Στις ισοβαθμίες δεν σε βγαίνει όμως. Με τη Λάρισα θα είμαι ισοβαθμός. Δεν σε βγαίνει, δεν ναι, αλλά. Τι. Ωραία. Άλλος ποιος άλλος θα πέσει. Το δύο να βάλεις από κάτω. Πανιόνιος. Πρέπει να τον κερδίσεις. Το Ηρακλής. Παιδιά μπορεί να πέσει ομάδα και με 10 νίκες. Με 10 να πέσει όχι, αλλά με 9. Καλά, περίμενε. Με 10 δεν πέφτει. Περίμενε, με 9 μπορεί. Καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Γι' αυτό λοιπόν. Έχει δίκιο Στέργιος. Η Μεγάλη Νέα Δημοκρατία θα κάνει μια αναδιάρθρωση Στέργιο. Στέργιο, να σωθούμε και οι δύο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ θα σωθεί, χρήσατε στο παρκέ. Τώρα εσύ, αν σωθεί με αναδιάρθρωση ή με αφημί ή με οτιδήποτε άλλο. Με αφημί, αυτά τα κάνει εσύ. Εντάξει. Στο παρκέ. Ο ΠΑΟΚ θα σωθεί στο παρκέ. Θα πάρει 6 νίκες στο Παλατάκι και μία νίκη εκτός έδρας. 6 γιατί πόσα έχει. Καλά, πόσα. 8 μάτς είναι σύνολο. Τα 6 θα πει στο Παλατάκι. Τι είναι αυτό, τι είσαι εσύ, πραγματικό εκπληκτικό. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό να μην βγάζει το ΕΣΑ και το πρόγραμμα μια ομάδα ολοκληρωμένο και. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Στον Κατσούφα λίγο να τα κάνει. Λοιπόν, μέχρι να βρει ο Στέργιος τα εντός και τα εκτός του ΠΑΟΚ, μπορεί να βγάλει του ΠΑΟΚ όμως όλα τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, Μαρμαρίδες κυρίες και κύριοι. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζομένους. Φροντίζει η χρόνη παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι η πιο σύντομη της αγοράς, με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές και σίγουρα. Νομίζω ότι τα έπιπλα είναι ό,τι καλύτερο value for money. Απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money όποιος προτιμά τον Μαρμαρίδη. Και μάλιστα υπάρχει και νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Μπείτε και στο site του Μαρμαρίδη να δείτε πολλές και μεγάλες προσφορές. Πάμε στο break και ο Στέργιος όταν επιστρέψουμε θα μας πει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Παναθηναϊκό σήμερα, διπλό. Ναι. Διπλό, πάω διπλό. Άχαστο. Με σόρτερ. Τα τρίβει τα μάτια φίλο Πιτίνο με τους δυο καινούριους. Δεν σόρτερ. Τα ξέρει από πού τούρχονται. Σωστό. Εντάξει. Παίζουν σήμερα, ωραία. Παίζουν. Ο Ουίλιαμς και η Ρετ. Λοιπόν, πάω Κολοσσός. Νίκη. Ήφαιστος ΠΑΟΚ. Πάω Κολοσσός, δεν θέλουμε νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ή του Κολοσσού για να πει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Πάω Κολοσσός. Ήφαιστος ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Ήφαιστος ΠΑΟΚ Κώστα. Άσος. Ναι. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Δύσκολα είσαι. Ρέθυμνο ΠΑΟΚ.
Καλό πρόγραμμα. Με ύφη στο Κυερέθιμνο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μία νίκη. Καλό πρόγραμμα. Πάση θυσία. Το Ρέθιμνο θα έχει σωθεί μέχρι τώρα. ΠΑΟΚ Πανιώνιος, στο Παλατάκι. Νίκη. Περίμενε, κάτσε να δω τα δεδομένα. ΠΑΟΚ Κολοσσός. Νίκη. ΠΑΟΚ. Ρέθιμνος ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Περιστέρι. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Και το Περιστέρι το παίρνει. Το παίρνει σαν. Κυερέθιμνο μπορώ να πάρω. Και μέσα στο Ρέθιμνο. Α, στο Ρέθιμνο. Α, τα εκτός έδρας. Μπορεί να το πάρει γιατί είναι Πανιώνιος. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Το παίρνει τρία. Δύο με τρεις. Ηλία μου, όχι, γεια σας. Όχι. ΠΑΟΚ Λαύριο. Ναι. Τρεις έχεις μέσα. Προμηθέας ΠΑΟΚ. Όχι. Και ΠΑΟΚ Ρακλής. Ναι. Τέσσερις έχεις. Άμα πάρεις τα πέντε στην έδρα σου, σώθηκες. Γι' αυτό λέμε. Δεν σώθηκε, θέλει να νίκη εκτός. Άρα δεν είναι τέσσερις έχει ο ΠΑΟΚ. Πέντε. Και πέντε βγάλαμε τώρα. Με δέκα είπαμε θα σωθεί σίγουρα. Παιδιά, με το πρόγραμμα που έχει σώθηκε με πέντε. Δεν κερδίσει το Περιστέρι. Το πρόγραμμα του Άρη. Ναι. Ιωνικός Άρης. Και τον είναι το Άρη που βλέπω πριν το μάτς. Λοιπόν, Άρης Παναθηναϊκός. Γεια σας. Κολοσσός Άρης. Διπλό. Γεια σας. Διπλό. Χάνω, όχι, χάνω. Διπλό. Άρης Ήφαιστος. Μία. Περιστέρι Άρης. Χάνω. Άρης Ρέθυμνο. Δύο. Ναι. Πανιώνιος Άρης. Ντέρμπι. Ντέρμπι. Καραμονής. Περίμενε, χάνω. Παραμονής. Δύο. Χάνω, περίμενε. Δύο. Άρης ΑΕΚ. Τρεις. Τι τρεις. Λαύριο Άρης. Τέσσερις. Άρης Προμηθέας. Πέντε. Σώθηκα. Εσύ λες πρώτη τελευταία αγωνιστική με στο Λαύριο, δεν μπορώ να κερδίσω. Εγώ λέω μπορώ. Κώστα. Ναι, μπορείς. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Φυσικά μπορείς. Με στο Λαύριο. Εγώ λέω μπορώ εκεί να κερδίσω. Σώθηκα. Σώθηκε, τελειώσαμε. Ποιος έπεσε τελικά. Τι. Ποιος έπεσε. Κανένας. Αναδιάρθρωση. Κανείς. Εγώ λέω δεν θα πέσει κανένας. Λέω ότι του χρόνου στην Α1 θα έχει 16. Θέλει να πιστεύει εσύ, γιατί αλλιώ τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα. Περίμενε. Εδώ έχουμε κάνει ο καθένα δηλώσει. Εσύ είπε δεν θα μπω στα playoff. Έτσι. Ναι. Δεν το είπε αυτό. Το είπα. Μπράβο. Θα πέσω στην Α2. Συνεχίζω και το υποστηρίζω και τα δύο. Θα πέσω στην Α2. Εγώ λέω θα μπω στα playoff. Ναι. Και στο μπάσκετ, ναι. Στο end of the day, δεν ξέρω αν θα σωθώ ή θα κάνω αγωνιστικά, ναι. Αλλά στο end of the day, ναι. Του χρόνου θα έχει 16 ομάδε η Α1. Λέω εγώ. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Εγώ λέω. Κάνω, καταθέτω μια τοποθέτηση. Κάνω, ρε παιδιά. Μπορεί να μην γίνει, δεν είπα ότι είναι εύκολο. Εγώ λέω ότι θα γίνει έτσι όμως. Στο end of the day. Μου αρέσει που σιγά-σιγά στρώνεις το έδαφος για να διάφθει. Ότι δεν το στρώνω, σου λέω ότι θα γίνει. Λίγο θα δεις και κείμενα. Απαραίτητη αναδιάρθρωση για το ελληνικό μπάσκετ. Στην πρώτη στραβή. Δεν υπάρχει καμία απαραίτητη αναδιάρθρωση για το ελληνικό μπάσκετ. Όταν όμως πέρσι γίνεται αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό να μην κατεβαίνει στο μάτς και ήταν ο μόνος τρόπος να σωθεί. Έτσι. Η Κίμη. Φίλε, και τάχα μου το έκανε για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, ο Γιαννακόπουλος και ο Λαργός γίνεται κολοσσός και ο Ιωνικός κάνουν αυτά που κάνουν και τα λοιπά και κάνουν τα φάουλα αυτά στα 4 δευτερόλεπτα και όλα αυτά, πρέπει και εγώ με έναν τρόπο να σώσω την ομάδα μου, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή δεν γίνεται όλο αυτό το χάλι και το μπάχαλο και εγώ να κάθομαι την τρώω, όχι. Και καλά που το κάνω εγώ για να σωθείς και εσύ μαζί μου. Γιατί πως και μην φτάσουν ο Ιωνικός και ο Πανιώνιος 11 νίκες που ένας κερδίζει μέσα στον άλλον εκεί που πρέπει. Είναι ισχύει ότι είστε ζευγάρι με τον Όντα. Είναι δυνατόν από όλους τους Μαϊντανούς αυτόν βρήκατε να μου χρεώσετε. Νομίζω πως δεν είμαι influencer με πλαστικές στη μύτη που βγάζει φωτογραφίες σε μνημεία του ολοκαυτώματος για να μου αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Ασημίνα Χαρίτου. Ποια είναι η Ασημίνα Χαρίτου, σε παρακαλώ, ρε Κώστα, εγώ νομίζω διαβάζει τώρα. Είναι καινούργια, είναι τώρα. Στο GNT. Άντε μου κάνει παλιά κουβέντα, καλά. Ξεφωνίζει την Τούνη, μου φαίνεται. Και τον Όντα. Και αν αρχίσω, φάτε. Άσε με τώρα. Την Τούνη την έσχισε, όπως είδες. Ο φίλος 164. Καλημέρα, δεν βλέπετε ότι ο Άρης θέλει μεταγραφές. Δεν γίνεται όλο με την ίδια δεκάδα. Βαγγέλα, ξύπνα. Η γραμματοσειρά. Ναι, ούτε και τη γραμματοσειρά αλλάξατε, ρε. Καλά σας λέει. Πάντως, τον Τόρτη από αυτούς το φάγες. Όπα. Εντάξει, δεν πειράζει. Και χωρίς μεταγραφές. Ήμουν κακό. Και χωρίς μεταγραφές. Και χωρίς μεταγραφές, θυμίσου εσύ που κάνεις πλάκα. Εγώ θα σου κόψω το πρωτάθλημα και θα λες ότι μου το έκανε ο Βαγγέλας. Άμα πας playoff. Εγώ. Άμα πας playoff. Κώστα, έχω πάει playoff. Καλά. Θέλω ακόμα τρεις νίκες στα 6 μάτς. Χρειάζεται, επειδή αυτή είναι η νοοτροπία σας, γι' αυτό και τα επόμενα 30 χρόνια θα είστε μεταξύ. Ναι, ειδικές νοοτροπίες που όλη μέρα χθες ποστάρατε για τον Άρη. Εγώ εσείς που δεν ασχολείστε. Εγώ δεν ποστάρα τίποτα. Εσύ δεν ποστάρεις γενικά. Εντάξει. Όσο έχει στόχο να κόψεις από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα είσαι έκτος, του χρόνου πέμπτος. Καμιά χρονιά μπορεί να πας στους τέσσερις του κυπέλου, Β' Γ' Εθνική ξανά, άντε πάλι από την αρχή. Φίλε, εγώ δεν Β' έχω, πάλι, άντε επιστρέψαμε, ήρθαμε, τα όνειρά μας. Ούτε πολιτεία έχω στο πλάι. Θα σας κόψω το πρωτάθλημα. Ούτε χάρη μου κάνουν οι πολιτικοί,
ούτε ναι. έχω να ελέγχω την ΕΠΟ κτλ. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες. Ναι. Όταν έρθει και σε μένα τέτοιος επιχειρηματίας με τέτοιες δυνατότητες, θα σου δείξω τι μπορώ να κάνω. Για την ώρα το παιχνίδι δεν παίζεται επί ίσης όρης. Κυριαρχούν οι ενώσεις, οι ΕΠΣ κτλ. Αν δεν σας αρέσει, μπορείς να πας στον Ολυμπιακό και να φύγετε μαζί. Να πάτε ένα πρωτάθλημα. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι κομμάτι αυτού που περιέγραψα λίγο πριν. Ναι. Απλά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχεις δυναμώσει και εσύ. Και επειδή έχεις δυναμώσει και εσύ τα τελευταία 2-3 χρόνια, το παίζετε καμπόση τώρα. Δεν είναι. Καμπόση, χρήσατε. Δεν είναι έτσι. Είμαστε πολύ προσγειωμένοι. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ενώ στο χορτάρι. Όπως και η προπαγάνδα σε σχέση με το ότι μας βοηθήσατε για τον παράζ του Βόλου. Που βάλατε το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Έτσι. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στέριο. 2-0. Και δεν μας είπατε ότι τελευταία αγωνιστική πήγατε και χάσατε με κατεβασμένα τα χέρια στο Καραϊσκάκι, ώστε να παίξει μπαράζ ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Τελευταία αγωνιστική. Ναι. Και μετά πήγατε και σηκώσατε και το πανό. Γιατί η προπαγάνδα έχει ξεφύγει πλέον. Μας βάλατε το παιχνίδι του πρώτου γύρου που με την νίκη εκείνη πιάσατε τον Άρη στην κορυφή. Ότι και καλά κάνατε το καθήκον σας. Ότι και καλά κάνατε το καθήκον σας. Ναι, ναι, ναι. Και το μάτς που έκρινε τον μπαράζ, τελευταία αγωνιστική, πήγατε και χάνατε 2-0 στο 30. Τον μπαράζ. Εσείς το γράψατε. Εσείς μπήκατε και βάλατε τέτοια κείμενα. Και μπράβο στον Περικλή Τράιο. Μπράβο στον Περικλή Τράιο που σας ξεβρώστιασε. Τελευταία αγωνιστική. Μπράβο στον Πέρι, το φίλο. Μπράβο στον Πέρι. Ω, Πέρι, Πέρι. Όταν ο Άρης παίζει μπάμπ στην καρδιά. Ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χώρισε όλο Κεφαλογιάννη Κώστα. Χρήσανθε εδώ και καιρό. Ναι. Τώρα λέει εδώ. Έχει. Αυτό ποιο είναι. Ο άντρα τη. Α. Εντάξει. Δεν είναι, δεν ήξερα. Λοιπόν, αφού αναλύσαμε τα έπι του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Άρη. Έπι, εσύ. Εντάξει. Παραμένει ο Άρης με μία νίκη εκτός έδρας, αυτή στα πηγάδια. Η κατά τα άλλα ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα. Μία νίκη, Χρήσανθε. Κάνει και μια δεύτερη. Τι να με σφάζουν. Στην Τούμπα, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Στον Όφη. Στον Όφη. Στον Όφη. Φυσικά. Μην τα ξεχνά. Απλά έχασε και γι' αυτό δεν το έβαλα. Ναι. Με ήταν ισοπαλία θα το έλεγα. Είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει όμως από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Στέριο. Εμείς και ο Ολυμπιακός. Η τιμητική διάκριση έρχεται να ξέρεις. Έχουν συγγυηθεί. Στην Σούπερ Λίγκα. Όταν ξαναέρθω μέσα στην Τούμπα και σε ξανακόψω το τέτοιο. Με ξένο διαιτητή δεν γλιτώνεις. Με ξένο. Mm-hmm. Με τους Σιδηρόπουλους. Α σε πω εγώ. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε μάχεσαι για να μην πω. Το παλεύεις, αλλά. Όντως. Στέριο. Το παλεύεις πάρα πολύ να μην πω. Τι φοβάσαι. Κοίταξε. Το παλεύεις γιατί. Καλό θα είναι ο Ολυμπιακός να μην πάρει 6 βαθμούς περπατώντας με τον Άρη. 6 βαθμούς που παίζατε στο Χαριλάου το δεύτερο μήχρονο τα μήλα. Άσε με ρεχτήσατε τώρα τα μήλα. Άσε με ρεχτήσατε τώρα να τα λένε έτσι, εντάξει. Γιατί παίξαμε τα μήλα στο δεύτερο μήχρονο στο Χαριλάου. Τι έγινε στο δεύτερο μήχρονο στο Χαριλάου. Δεν έγινε τίποτα αυτό. Τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Και τι, σου βάλε. Χαροπά τα δύο μου χέρια. Γιατί εσύ. Πάρ το μήλο και δώσ' μου το μήλο. Εσύ δηλαδή με τον Ολυμπιακό στο 1-1 τι έπαιξε. Έπαιξε τίποτα. Έκανε καμιά φάση. Τρομερές καταγγελίες. Έκανε καμιά φάση και δεν το ξέρω. Τα μήλα. Πάμε παρακάτω. Τα μήλα τα λέγε σε αυτό το παιχνίδι. Μην τα λέτε όλα τα ίδια. Βρείτε κάτι άλλο. Πιο ευρηματική να είστε. Πάμε παρακάτω. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε Ολυμπιακό. Να θα δούμε πάρει τι θα παίξετε σήμερα εσείς. Πάω Βόλος. Να δω τι θα παίξετε. 1-0-5. Που λέει που όλοι οι παίκτες σου ξεκουράζονται σήμερα. Όλοι δεν μπορούν να παίξουν και την ίδια στιγμή δεν μπορούν να παίξουν και του Βόλου. Στέριο. Εγώ χρειάζεται τους ξεκουράζω με το Βόλο, όχι με τον Ολυμπιακό. Χρήσαμε. Τι να κάνω, φίλε. Εμένα μπαίνει ο Βόλος και σκυλιάζει με μένα. Δεν έχω τη δυνατότητα. Έχει δίκιο. Σε εμά που το θεωρώ χαμένο. Άρεσε με όμω. Τι σκυλιάζει ο Βόλος. Άρεσε με φίλε. Ο Θεός του πολέμου είμαι, βρε. Ο Θεός του πολέμου είναι. Βόλος τώρα. Ρίχνει σφαλιάρα ο Τσιμίκα στο Φετβατζίδι και δίνει πέναλτι ο άλλο του άλλου. Αφού ξέρω τι θα γίνει. Να πάω να σκοτωθώ κιόλα και μένει ένα μήνα έξω η Ντέγε. Στο φιλικό. Με τέσσερι κίτρινε που δύο παίρνουν παίκτε και δεν παίζουν το επόμενο ματ. Που ήταν φιλικό. Και πα χθε ΑΕΚ Ολυμπιακό και δεν λέτε για φιλικό. Από μία κάρτα! Πασάκια! Απλά πάει τον Ντουγάνι του άλλο και βάλει το δοκάρι! Ο Μωρής. Εν τω μεταξύ έχεις κάνει ως παοξίστες εκπληκτικό φιλέ τέτοιο. Εκπληκτικό Σαββατοκύριακο. Δεν έχεις παίξει πουθενά για να χάσεις, δηλαδή ούτε τη βέβαιη ήττα σου με τον Παναθηναϊκό. Αν ήμουν Αργιανός θα έγραφα κείμενο αήττως ο Άρης Σαββατοκύριακο. Την παίζεις τη Δευτέρα. Ναι. Την ήττα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Παίζεις το ποδόσφαιρο Δευτέρα και έχεις δύο ήττες του Άρη. Και η ισοπαλία του Ολυμπιακού για να τον περάσει, ρε φίλε. Παίζω και Βόλοι σήμερα. Μέσα στον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν ασχολείται κανένα. Όντως. Απλά το καταγράφω. Θα χάσει πάλι. Στις 5. Σε έχει πέντε Ολυμπιακό Πάοκ, 6 Πάοκ Βόλο και 7,5 Παναθηναϊκό Πάοκ. Για πε τα πάλι.
5 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Μελίνα Μερκούρι. 3-0. Βόλος ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Βόλος στις 6 στην Τούμπα. 3-1. Μας πείτε τις 5 και 5 να πείτε συνθέσεις. Έτσι. Από τις 6 μέχρι 9, αλλά κάνετε όπως θέλετε. Όταν βγάλει την 11 χρήση με το ΠΑΟΚ, θα τη μεταφέρουμε στον κόσμο. Να τη μεταφέρουμε. Να την πούμε εμείς. Και... η καλύτερη ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Σωστά. Εμείς τα ξέρουμε καλύτερα. 5 μέχρι θα κάνουμε λίγο εκπομπή. Να κάνουμε λίγο κριτική, ρε Στέριο. Εντάξει, θα βγεις. Είσαι φίλος. Και 7,5 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Διπλό. Χρυσικόπουλος. Διπλάρα. Διπλάρα. Ναι. Διπλάρα στις πόντους. Θα σου 100 Παναθηναϊκός πάλι. Ή βαριέται. Με εμάς έβαλε 130. Εσύ είσαι. Ύπνη. Εμάς 110. 108. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Φίλος ναι. του ΠΑΟΚ λέει παροπίδα 3, γιατί ξέχασες να αναφέρεις τον goal offside το περσινό με το οποίο ισοφάρισες. Βρε Σταύριδο Παμπορίδη που θα μου πεις για τη διαιτησία. Βρε Παμπορίδη. Βρε Γκαγκατσόπεδο. Σου είπα Χρήσανθε, υπομονή κάνουμε. Σε Γκαγκατσόπεδο μιλάτε για τη διαιτησία. Βρε Γκαγκατσόπεδο. Βρε Γκαγκατσόπεδο. Θα με πεις για μένα για τη διαιτησία, ξέρεις να αναφέρω. Εγώ ότι ο Άρης δεν θα ξαναπέσει. Τι? Κάνει μια δήλωση. Δεν θα ξαναπέσει. Και έπεσε μία και έπεσε δύο και τρεις και τέσσερις θα ξανά. Σήμερα το μεταξύ είναι το πολύ σημαντικό θέμα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι, δεν είναι σήμερα. Σήμερα είναι, κρατήθηκαν ναι. τα υπομνήματα, όχι, δεν θα βγει απόφαση. Σήμερα. Τα υπομνήματα κρατήθηκαν την Πέμπτη, ναι. Στέριο. Σήμερα συνεδριάζει για να βγάλει απόφαση. Πέφτεται δηλαδή. Κανονικά. Δεν έχουν ενημέρωση από τον συνάδελφο. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι, Κώστα, αν εφαρμοστούν. Στέριο, δεν εφαρμόζονται όμως, θεωρώ, οι νόμοι σε συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα. Προσπαθούν να γίνει το άσπρο μαύρο, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Έχεις διαβάσει για τις 50 σελίδες του ΠΑΟΚ το επώνυμα και έχεις καταλήξει ότι υπάρχει, ας πούμε, παρανομία. Ναι. Ωραία. Ένας φίλος μου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η κυρία Μαρούπα, μου τη έστειλε. Εντάξει, η Μαρούπα, κάτσε ρε φίλε, είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν κάποιος από αυτούς που ήταν μέλος και δίκαζε τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, πήγαινε στο One τη βδομάδα που γίνονται, θα ξεφωνίζατε εσείς. Επειδή πήγε στο τέτοιο, επειδή πήγε στο. Και πάει στο Open, είναι δυνατόν. Καλασμένη, δικά... γιατί. Και τι έκανε εκεί τόσε ώρε στα γραφεία του το Open. Να την καλούσε και το One. Να την καλούσε και το One. Να την καλούσε και το One. Να σου πω κάτι, ο Μάκης σήμερα θα τα πει όλα στον Κυριακό. Θα μπαθήσει ό,τι ερωτηθεί. Θα τα πει όλα. Mm. Δεν έχει θέμα. Τι διαφορά έχει το αυτό από το να έβγαινε κάποιο στο Άρης FM. Έχει τώρα, εντάξει. Ναι, να σου πω ποια είναι. Ότι ο Άρης FM ήταν του Τουρώνη, όχι του Προέδρου του ΠΑΟΚ. Έχει, εντάξει. Θα ρωτήσει ο Κυριάκος. Θα το δυσκολέψει, λες. Θα ρωτήσει. Πολύ, ναι, είναι πολύ δύσκολη σε ερωτήσει να του κάνει. Θα ρωτήσει και θα λέει ναι. ότι έχει και μηνύματα από τηλεθεατές. Από τηλεθεατές. Ναι. Όπως λένε και άλλοι που κάνουν είναι live, live ή τέτοια ή μαγνητοσκοπημένη. Που δίνουν συγχαρητήρια στον εαυτό του. Μπορείς κάλλιστα να μην βλέπεις τηλεόραση και την ώρα. Να διαβάζει το 10.gr, θα έχετε θέματα πάρα πολύ. Το 10.gr τελείωσε η ενασχόλησή μου με το 10.gr γιατί πάρα πολύ απλά σταμάτησαν τα θέματα για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Τι να κάνουμε. Αποκάλυψαν πραγματικά γεγονότα. Oh. Ευτυχώς που υπήρχε το 10.gr και μάθαμε ότι έδωσε για 2 χρόνια δανεικό το Φασίδη που τον αγόρασε 500 χιλιάρικα. Τον οποίο δεν ανακοίνωσε. Ναι, βλέπω μου αυτό είπα και σε άλλα θέματα. Στο συνάδελφο του Ντουρμισάη. Στο συνάδελφο του Ντουρμισάη. Δεν κάνετε θέματα αντιγραφή μόνο για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Δεν είναι αντιγραφή, είναι με πηγή. Εμείς πάντα αυτό κάνουμε. Όταν υπάρχει ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, βάζουμε την πηγή και πας και το διαβάζεις στο 10. Πας και το διαβάζεις στο SDNA. Πας και το διαβάζεις στον Καζέτα. Πας και το διαβάζεις στο Sport 24. Σε όλα τα θέματα που θέλουμε και δεν έχουμε. Εμείς, γιατί εμείς είμαστε 6-7 άτομα στο Λαμπαουτάρης, όλα αυτά τα αθηναϊκά κτλ. Και ήταν στη Λαμία το μάτς. Δεν ήταν εντός έδρας. Βάλαμε τον goal offside του Μάτος. Που βέβαια το πήρα εδώ μια κάμερα πίσω από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ και μας είπατε ότι δεν είναι offside. Αλλά εντάξει. Και είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Το βλέπεις 50 φορές, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχεις πρόβλημα, Χρυσάνθη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι offside, έχεις πρόβλημα αντίληψης. Συγγνώμη που στο λέω. Πρόβλημα έχω. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν ξέρω αν έχω πρόβλημα αντίληψης. Πάντως όταν εγώ μιλούσα για τις ενώσεις που πάτε να πάρετε κτλ. Είχαν πρόβλημα αντίληψης στην αριανή μου που δεν το αντιλαμβάνωσα. Το 10 να σου πω, έχει κανένα καλό θέμα να πάρετε. Κανένα καλό θέμα, φίλε, να το πάρω. Το 11 ήμουν κάνουμε. Συνεδριάζει η ΕΑ σήμερα για Ξάνθη και ΠΑΟΚ. Αυτό το ξέρουμε. Το βάλετε αυτό. Πέφτετε. Τι να το βάλουμε, τι είναι αυτό. Τι άλλο μπορεί να πάρετε. Τίποτα δεν παίρνουμε αυτές τις μέρες. Δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ομιλία Ένινγκ. Τι έκανε? Ομιλία Ένινγκ πριν από λίγο. Oh. Τι να πει εδώ. Ήταν το χειρότερο. Στους παίκτες. Ναι. Ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι, Κώστα. Όντως, Χρυσάνθε. Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Ναι. Ούτε θα βρούμε τις λύσεις αν ρίξουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Τώρα επιβάλλεται να είμαστε πιο ομάδα από ποτέ, πιο ενωμένοι από ποτέ. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Ωραία. Ωραίος Ένινγκ. Θα αναλύσουμε μπλα μπλα μπλα. Η μπάλα είναι στα πόδια μας για την είσοδο.
Να, στην Εξάδα. Όλα Εξάδα από εμάς. Δεν κυνηγάμε ακόμα κανέναν. Πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες και καλές εμφανίσεις. Το κύπελο. Κάτι στην ομιλία. Το κύπελο την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε. Για το πορτάσμα είναι τώρα αυτό. Τώρα τι παίζει. Άρης Πανιώνιος, χ. Άσος. Χ. Το παλεύει ο Πανιώνιος. Και μετά Άρης Ατρόμητος ή Ατρόμητος Άρης. Που φεύγει ο Μασούρας στον Πανιώνιο και τον πάει ο Βαγγέλης στον Αλέξη. Στον Αλέξη. Ναι. Μήπως τον πάει στον... Πάμε στο break. Μήπως τον πάει στον Θόδωρο. Μήπως τον πάει στην ομάδα που όταν παίζει καλά με πάθος κερδίζει. Και παίρνουμε δανεικούς 3 του μήνα και 4 τους αγοράζουμε. Ναι ρε φίλε, γιατί. Τουλάχιστον εμείς το λέμε. Δεν είναι μια μεταγραφή που δεν ανακοινώνεται πουθενά. Περιμένω. Συγγνώμη, αν το έλεγε. Το είπα χθες σε έναν φίλο μου στο SDNA. Ναι. Το λέω και δημόσια. Ναι. Τώρα που βάλατε και αναρωτηθήκατε γιατί στην ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης λέει. Ήταν πολύ προσεκτική γραφή στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Δεν είπε πώς το παίρνει τον ποδοσφαιριστή, δανεικό ή οτιδήποτε κλπ. Ναι. Περιμένω και ένα κείμενο για την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Φασίδη. Εκεί δεν υπάρχει ενδιαφέρον να γράψουμε. Πάμε στο break. Πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα. Μασούρας παίζει. Τι θέση. Μασούρας, καλώς παίζει. Τι θέση παίζει. Φόρνο Μασούρας. Σου κάνει Χρύσανθε. Φόρ δεν είναι. Όχι, δεν θέλω. Θα σου δώσω τον Ποντένσε. Τον Ποντένσε, Ποντένσε. Όχι τον Ποντένσε. Τι έχει αριστερό. Τον Κούτρι θέλω. Τον Κούτρι. Όχι δανεικό όμως. Τι. Ο Σελέτη. Με αγορά. Με αγορά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ τι γίνεται, ρε Κώστα. Αυτό βλέπω κι εγώ. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο 20 λεπτό. Υπάρχει σήμερα, είπαμε στις 6 το ΠΑΟΚ Βόλος. Μια ώρα νωρίτερα στο Μελίνα Μερκούρι Βόλεϊ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με αλλαγές και δύο ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει ακόμα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το κανονίσατε αυτό να είναι όλα Δευτέρα για να πάτε σου κουβόλτα. Τι. Πώς το κάνατε αυτό. 7.30 ώρα στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ είναι σήμερα Ζήφκοβιτς, Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκασον, Μιχάη. Γιαννούλης, Βιερίνια, Ντόγκλας, Εσίτη, Μαωρίσιο, Μίσιτς, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Στόχ, Λάμπρου, Λεμιός, Βιντέρσκι, Γαϊτανίδης. Νομίζω ότι ο Γαϊτανίδης θα κοπεί ως 19ος. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Μάτος και Άκπομ είναι τιμωρημένοι. Ο Κρέσπο είναι ακόμα ανέτοιμος, όπως και ο Καντουρί. Και φυσικά θα απουσιάσουν οι Ζαμπά και Βέρμπλουμ. Αλλά το βάθος του ρόστερ του ΠΑΟΚ δίνει δυνατότητα στο Φερέρα να κάνει και επιλογές. Εντάξει, είτε παίξει ο Γιαννούλης, είτε δεν αγωνιστεί. Μπορεί να κάνει συνδυασμού στην μεσαία γραμμή, να βάλει δηλαδή το Μίτσι Οχτάρι δίπλα του το Μαωρίσιο ή δίπλα του να βάλει τον Ντόγκλας Αγκούστο ή τον Εσίτη, να βάλει τον Μπέλκα αριστερά τον Μπίσε Βαρδεκάρη, αριστερά τον Μπίσε δεξιά το Λάβρο, το Λιμιό. Γενικότερα έχει επιλογές ο ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που ο Βόλος και αυτός ήρθε στη Θεσσαλονίκη με 19 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και 3 παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκουαροτσένα, Τσίκα, Φεράρι, Γέντριξ, Ζωάο, Μουνίθ, Τόρας, Γκαραβέλης, Δημόπουλος, Οικονόμου, Καραγκιόζης, Κιζιερίδης, Μάντζης, Μίτογλου, Ντεντάκης, Τσοκάνης, Διαμαντής, Λίρατζης και Τσαούσης. Τρεις τελευταία είναι δανεικοί από τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Προφανώς δεν έχει κάποιο θέμα ο ΠΑΟΚ να αγωνιστούν. Ο Τσαούσης το έχω πει ότι έχει συγγένεια με το σώμα της γυναίκας μου. Φοβερός ποδοσφαιριστής, το έχω ξαναπεί. Αν δεν είχε πει από 2-3 χρόνια έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, νομίζω ρήξη χιαστών. Τώρα θα μιλούσαμε για ένα παίκτη που νομίζω θα μπορούσε να παίξει και στον ΠΑΟΚ στην πρώτη ομάδα. Νομίζω... Αλλά και η παρουσία του στον Βόλο, παρότι είχε μπροστά του τον Φεράρι, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο αριστερός μπακ. Έχει καλή παρουσία ο Τσαούσης. Νομίζω χωρίς να είμαι βέβαιος ότι ανήκει πλέον στο γραφείο Βρίζα Διαμαντόπουλου. Δεν το γνωρίζω. Έμειναν στο Βόλο οι άλλοι δύο δανεικοί του ΠΑΟΚ, ο Μελίσσας και ο Μπαλογιάννης. 6 ώρα το μάτς. Δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Και αν γίνεται, να πάρει την νίκη χωρίς να υπάρχει άγχος. Κάτι που ο ΠΑΟΚ φέτος τα κατάφερε μόνο με τη Λαμία και τον Αντρόμητο. Σε όλα τα παιχνίδια, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, υπήρχε ενδιαφέρον. Είτε το ΠΑΟΚ να αποφύγει την ήττα, όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό και Άρη, είτε να πάρει την νίκη ή να διατηρήσει την νίκη. 6 ώρα να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στην κορυφή και το πρωτάθλημα ξανά είναι στημένο ή όχι. Νομίζω ότι θα επιστρέψει πάντως και θα προετοιμαστεί με ηρεμία για το παιχνίδι που είναι δύσκολο την επόμενη Κυριακή στο ΆΚΑ, γιατί ο Παναθηναϊκός όντως φαίνεται να βρίσκει λύσεις με τους νέους παίκτες που έχει φέρει. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος δείχνει να ζεσταίνεται, θα έχει δηλαδή κόσμο το ΆΚΑ. 4 συνεχόμενες νίκες ο Παναθηναϊκός και μετά θα ακολουθήσουν και τα 2 μάτς κυπέλου.
Τετάρτη πάντως το μάτς του ΠΑΟΚ ρίσκεις μετά την ΕΠΟ στις 9.30 το βράδυ. Ευχαριστούμε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που θα φύγουμε τον Τούμπα κατά τις 1 τα ξημερώματα. Εντάξει ρε φίλε, σε έκανε τόσα πράγματα. Δεν έχει λογική, Χρήστανθε. Εδώ σε έκανε 3 ώρα, δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, δεν έχει λογική. Καλά, στην ξάπτη πήγαμε. Βάλτο στις 7, βάλτο στις 7, όλα τα μάτς, 7.30. Δεν είμαστε Μάιο να βάζει 9.30 μάτς. Στην Ξάνθη δεν πήγαμε 9.30. Και εμείς στο Ηράκλειο 9.30 παίξαμε με τον Όφη. Δεν είναι ώρα αυτή για χειμώνα. Δεν είναι ώρα για χειμώνα. Για πηγάδια δεν είναι. Είναι η περίοδος για 7-7.30 το πολύ. Και όταν πούμε Απρίλιο-Μάιο, βάλε και 10 η ώρα μάτς. Αν γουστάρεις. Είναι τηλεοπτικός ο λόγος που γίνεται αυτό. Ότι το ρώτησα για, τότε, γιατί, για το Ξάνθη. Γιατί είναι το μοναδικό μάτς που είναι τότε 9.30. Γιατί είναι μία ζώνη. Πόσα θες να έχει, 10. Ναι, κοίταξε ρε παιδί μου. Αναμέρα είναι, τώρα είναι λιγότερο. Την Τρίτη το παιχνίδι Λαμία Ολυμπιακός είναι στις 6. Λαμία Ολυμπιακός είναι στις 6. Ναι, γιατί προφανώς την Τρίτη το βράδυ έχουν. Ταινία. Πρέμιερ Λιγκ. Μονομάχος. Όχι. Ο ΤΕ είναι, φίλε. Ναι. Δεν είναι η Νόβα. Αν ήταν η Νόβα, θα μπορούσατε να το δέστε λίγο με διαπλοκή και τέτοια. Δεν είναι. Το Άρης έπαιξε 9.30 με την Ξάνθη στα πηγάδια 9 Ιανουαρίου. Εγώ 13, πόσο γενικά ήταν. Μιλάω, όχι δεν αναφέρομαι και μόνο στον. Και πάγωσε το. Να μην σου πω τι. Δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟ. Γενικά ξαναλέω, η περίοδος που διανύουμε δεν είναι για 9.30 ώρα το βράδυ. Συμφωνώ 100% σε αυτό τώρα που λες. Από εκεί και έπειτα όμως είναι τηλεοπτική ζώνη το 9.30 ώρα. Και τη μέρα που δεν έχουν Αγγλία, Γερμανία, πρέπει Ιταλία ή οτιδήποτε, θέλουν να το καλύψουν για τους τηλεθεατές τους. Και είναι φυσιολογικό. Σου λέει ο άλλος, να σου πω και κάτι. Χάρη έκανε ο ΤΕ και αγόρασε το κύπελο Ελλάδος, γιατί πάλι είχε ξεμείνει. Είχε ξεμείνει τελείως. Και βρέθηκε και έδωσε και αυτά και πήρε τα παιχνίδια. Προς όφελος, γιατί νομίζω κάνει γενικά καλές κινήσεις πάνω στο κομμάτι αυτό το TV. Αλλά τα πήρε κόψω χρονιά. Γιατί δεν τα είχαν δώσει πουθενά από τον πολύ καλό προγραμματισμό που είχαν κάνει. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα δεδομένα. 9.30 ώρα με Παναθηναϊκό, Ωραίο μάτς. Ωραίο, βέβαια. Πολύ καλό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι. Στη μισή τιμή τα εισιτήρια για το κύπελο με ΠΑΟΚ όσοι πάνε στο μάτς πρωταθλήματος. Καλή και αυτή η κίνηση. Σου λέει να γεμίσω το κύπεδο. Εντάξει, δεν γεμίζει αυτό το πράγμα. Με 75.000 κόσμο, αλλά με 30-35. 60 χωρά. Κάνει καλή ατμόσφαιρα. 60, γιατί 75 λες και εσύ. Δεν είναι το παλιό το. Όπως ήταν εδώ, που είχε το Καθατζόγλιο 45. Εντάξει. Παναθηναϊκή φλέτο θα είναι, νομίζω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο μάτς. 30. Που θα έχει πραγματικά πολύ κόσμο ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος είναι καλός τελευταία. Ο πρώτος σε πέναλτι, πώς να ξεφωνήσει μετά το γραμμένο. 9 πέναλτι έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Πήρε 3 πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι. Ο νέος του Σύλλος, όπως λένε κάποιοι. Ο κολλητός τους, ναι. Ο νέος του Σύλλος. Περάσει, Στέργιο. Στέργιο, εντάξει, ο Αλαφούζος. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αν είμαι αυτός που πρέπει, θα περάσουν. Καλό παιδί. Αν δεν είμαι αυτός που πρέπει, θα έχω απώλεια. Εντάξει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που πρέπει, Χρήστανθε, δεν υπάρχει καμιά ομάδα στην Ελλάδα που μπορεί να το σταματήσει. Και αυτό έχει αποδειχτεί. Δεν είναι δική μου θεωρία. Εκτός από μία. Εκτός από μία. Εκτός από μία. Το σταματάει κάθε χρόνο. Εσύ πες ότι δεν ισχύει αυτό. Με δεδομένα να μιλήσουμε. Με δεδομένα. Τέσσερα. Το κάθε και χρόνο ρε Χρήστανθε που ήρθε πέρυσι ο Πρίγιοβιτς και σου κλείσε το σπίτι και πήρε το παλιά μου. Πήρε το σπίτι. Επέστρεψε από τη Β' Εθνική ο Αρούλης. Δηλαδή πήρε ένα βαθμό με goal offside. Και στο κύπελο δεν έχασες. Έχουμε παίξει 3 παιχνίδια στην Τούμπα. Τον αίτιο ταμπλό. Ποιο κύπελο. 3 παιχνίδια έχουμε παίξει στην Τούμπα και δεν με έχεις κερδίσει. Στο κύπελο εκείνη που αποκλείστηκε από την Εργοτέλη. Ρε φίλε, έχουμε παίξει. Για αυτό το κύπελο μιλάς. Ναι, γι' αυτό. Με εσένα όμως δεν έχασα. Συγχαρητήρια. Εσύ ξέρεις γιατί πέρασε τον Εργοτέλη. Γιατί λες για τα offside, όπως λέει και ο άλλος. Εσύ πέρασε το κύπελο από τον Εργοτέλη γιατί τον έβαλες goal offside. Του παίχτη που μου λείπει 2 χρόνια. Goal offside κέρδισες 1-2 στον Εργοτέλη εσύ. Εμένα δεν μου κάνε goal offside στον Εργοτέλη. Αυτές είναι οι διαφορές μας, Στέργιο. Όποτε ζορίζεσαι, ο Φρουφρούρης σε ευνοεί. Εγώ όποτε ζορίζομαι δίνει και ένα ανάποδο πέναλτι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό. Το φουκαρά τον Άρη. Δεν είναι καθόλου φουκαρά. Την κυνηγάνε θεκοι δαίμονες. Φουκαρά είναι αυτό που κερδίζει με τέτοια μέσα. Κάτσε να μιλήσω το γκολ του Ρώσα. Προσποίηση. Το γκολ είναι τραγικό. Ναι, είναι δυνατόν. Και εδώ. Να σε πάρω να φύγω. Πού πας ρε. Τι είναι αυτά ρε. Πού πας ρε. Πω. Ευτυχώς η Πανιονάρα έβαλε τον γκολ. Αυτό είναι, ξέρεις, αυτό ηρέμησε την κατάσταση. Καταρχήν αυτό. Δες δε. Με τα δύο τέτοια. Το κάνω. Ναι, αλλά πες το σουπεράκι του αυτό. Το σουπεράκι του Open. Δεν είδαμε το πέναλτι.
Στο 86-1-1-1, στο 87-1-2. Παιδιά, ραδιόφωνο κάνουμε. Στο 92-2 η Ξάνθη. Χρήσανθε, οι ακροατές μας δεν βλέπουν ότι βλέπεις τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Η Λάρης αποσύρει το νούμερο 24 για τον Kobe Bryant. Πίστευτο δηλαδή. Εντάξει, εντάξει. Ποιος πέει, έχει κάνει το 24, δεν το έχει κανένας στο μεταξύ. Ωραία κίνηση, αλλά τώρα δεν το έχει κανένας όμως. Ξέρω εγώ. Στον Άρη το έχει. Ο Μαντσίνη, καημένος. Δεν μπορούμε να τα αποσύρουμε φέτος. Να τα αποσύρουμε του χρόνου. Γιατί, τον αλλάζει νούμερο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να αλλάξει νούμερο. Όχι. Πώς δεν μπορείς. Δεν μπορείς να αλλάξεις νούμερο, Κώστα, μέσα στη χρονιά. Δεν μπορείς να δηλώσεις άλλο όχι, νούμερο. Μόνο αν το φύγει από την ομάδα. Το έχει το 24. Ποιος? Της Λάρισας, ο Δημήτρης Λουφάκης. Να. Και πώς γίνεται, πάει τον μέσος έφαγε. Μέσος 19 χρονών. Πάει τέλος, τον έφαγε. Τέλος ο Λουφάκης. Α, επειδή είναι Γενάρη μπορεί. Επειδή είναι Γενάρης. Μπορεί. Στη μεταγραφική περίοδο μέσα μπορεί να τα αλλάξει. Καταλαβες. Κατάλαβα. Κατάλαβα να λες. Αυτό και... Εκτός αν αποσύρει και το Λουφάκι μας. Λοιπόν, η πρωτοβουλία της Λάρισας. Ναι. Παρέμβαση για την ανακοίνωση Ολυμπιακού κατά Ιβάν Σαββίδη. Βόμβα από τον Άριο Πάγο, Στέργιο. Για ενημέρωσέ μας. Παρέγγειλε ο προϊστάμενος του Αρίου Πάγου έρευνα στον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου. Τελειώνει εδώ η κουβέντα. Έχει πολλές δουλειές ο Σιμιτζόγλου. Ναι. Εντάξει. Καλός εισαγγελέας. Δεν είναι. Ακόμα περιμένουμε την κλίση του Μιλαράς που μας έδειχνε, να μου πω τι μας έδειχνε. Του Μιλαράς. Δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να κληθεί ο Μιλαράς. Δεν λέτε την πραγματικότητα στον κόσμο. Γιατί? Διότι Στέργιο είχε γίνει πριν το μάτς και το φύλλο αγώνα ήταν έκλεισε. Υπήρχε λόγος συγκεκριμένος. Μπορεί δεν μπορούσε μπορεί να το καλέσει. Μπορεί να παρέμβει, και το Σιμιτζόγλου να το πει τότε που για τον Τουρμισάη πήρε την υπόθεση της Λαμίας και την έβαλε σιρτάρι ο Σιμιτζόγλου. Εκεί όμως λέγατε μπράβο. Για μένα δεν υπάρχει προσβερικός εισαγγελέας Σιμιτζόγλου. Το έχω ξαναπεί. Ο άνθρωπος παίρνει το μισθό του. Διαφωνεί ο Κυριάκος Θωμαίδης μαζί σου. Ναι. Πόσο με νοιάζει. Και δεν μου καίγεται καρφί. Να σου το πω έτσι ευγενικά. Εντάξει. Δεν θα γίνει τίποτα πιστεύω εγώ. Αν έλειπα μόνο παρέμβαση του Αρίου Πάγου θα έλεγαν κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά επειδή πήγε στο Σιμιτζόγλου. Παιδιά, είναι εύκολο να υπάρξει παραθυράκι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τον είπα Ρώσο. Ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι Ρώσος. Το γράφει στο site του. Ο ίδιος λέει ότι είναι Ρώσος. Δεν θεωρώ ότι είναι μειωτικό το Ρώσος. Θα σου πούνε αυτοί. Και είναι ένα παραθυράκι το οποίο νομίζω είναι πιστευτό. Ρώσο τον είπα. Δεν τον είπα Ρώσο Πόντιο. Αν τον έλεγε Ρώσο Πόντιο, τελειώναμε. Συμφωνώ. Τον είπα Ρώσο. Το λέει με μειωτικό τόνο όμως και. Δεν το είπα με μειωτικό τόνο, θα σου πει αυτός. Όταν πάει, άμα σφίξει τα γάλατα. Αφού δεν το είπες, θα σε τιμωρήσω. Δεν μπορεί. Είναι, το παραδέχεται και ο ίδιος ότι είναι Ρώσος Κώστα. Το γράφει στο site του. Το γράφει. Ρώσος πολίτης και τα λοιπά. Το γράφει. Oh. Το έχει πει ο γιος του με το Χατσερίδη τότε. Ο μπαμπάς μου τρελάθηκε με αυτό που έκανε ο Χατσερίδης, που έδειξε δηλαδή στους Ρώσους τις Ουκρανικές τέτοιες. Γιατί είναι Ρώσος. Το έχει πει. Γιατί εννοεί ότι νιώθει Ρώσος. Και εγώ εννοώ ότι. Σου λέω ότι όπου υπάρχει παραθυράκι Κώστα. Εδώ λέμε ότι ο Καλπαζίτης είναι τρίτου βαθμού συγγένεια. Θα πάει ο άλλος αν είναι να τιμωρηθεί, αν φτάσει δηλαδή σε τιμωρία. Και θα πει τέτοιο. 10 εκατομμύρια ευρώ που βρήκε. Απ' την άλλη, βλέπω ότι βγήκανε 5 υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησαν για το θέμα. 5 υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, την Δημοκρατία δεν βρήκαν να κάνουν. Όχι εδώ πέρα. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που βγάλαμε Νέα Δημοκρατία. Σχετικά, γιατί ήταν με τον Ορφανό η κυρία. Πώς τη λέει, η κυρία. Θες να πιάσουμε τώρα όχι. Το θέμα αυτό. Σαχινίδου. Σαχινίδου, ναι. Ήταν με τον Ορφανό κατέβηκε. Φίλε, είναι ένα τυχαίο πράγμα. Ότι 5 του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγαίνουν τα παιδιά, Χρήσανθε. Μην μου πουλάς τώρα πνεύμα τώρα. Ούτε θα βγουν Στέργιο. Τι νοδού. Στο μόνο που θα βγαίνουν είναι κυβέρνηση κάθε 4 ναι, χρόνια. Σε αυτή την πόλη, το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε διαφημίσεις στα παραπολιτικά. Στα παραπολιτικά. Γιατί. Άλλο πάλι και αυτό. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Τζικώστας. Γιατί λες, και εδώ δίνει διαφημίσεις ο Τζικώστας. Και στο Λίμπερο δίνει. Αν δεν το ξέρετε. Απλά εσείς πάτε μονίμως στο τι δεν δίνουν στον ΠΑΟΚ. Και ξεφωνίζετε τον οποιοδήποτε μας δώσει. Και στο Λίμπερο έδωσε και στο Μετρόπολης έδωσε. Και στον Αρένα έδωσε. Αλλά εσείς πήρατε μόνο ότι πήρατε τα παραπολιτικά. Τι να σας κάνω. Στον Μπάσκετ Πλάσια έδωσε. Είχαν λόγο να πάρουν τα παραπολιτικά, Χρήσανθε. Δεν είναι τα παραπολιτικά, είναι το 98 FM. Μάθετε λίγο. Απλά εσείς είστε. Ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ μας δεν είναι. Το 98 FM τι είναι, Χρήσανθε, λίγο θύμισε μου. Ραδιόφωνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πιανού. Που κάνει συνεργασία με τα παραπολιτικά. Α, συνεργασία κάνει. Ναι. Του Μαριδάκη. Εγώ δεν βλέπω τίποτα με αυτό. Στο συγκεκριμένο, σε όλα τα μέσα. Σε όλα τα μέσα. Άμα δεν δώσει όλα τα μέσα. Δεν είχα αμφιβολία ότι θα τα δει όλα ωραία καμία. Σε όλα να δώσει. Ναι, αλλά μην λες ότι μόνο. Άμα δίνει σε όλα. Δεν τον αδικείς τώρα. Και να σου πω εγώ πολλά, σε πολλές περιπτώσεις έχει αδικήσει τους άλλους έναντι του ΠΑΟΚ. Oh. Δεν σε καλά, μην το βάζατε.
Πώς το λένε. Τι είναι αυτό. Θα σου το πω άλλη φορά. Αλλά βιάζεστε συνέχεια. Βιάζεστε. Βιάζεστε και εκτίθεστε με τέτοια θέματα, ναι, να ξέρετε. Ναι, ναι. Ωραία. Τζίτζι, δώσε εδώ στο Λίμπερο. Εμείς θέλουμε. Σε στηρίζουμε. Δώσε στην εκπομπή εδώ χωριά. Στην εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Με τα λοιπόν, παραπολιτικά. Αύριο πάλι. 2 παρα 10 είναι Κώστα. Και 54 λέμε το ρολόι μου. Και τι θες να φύγεις. Θέλω να είμαστε σωστοί στον προγραμματισμό μας. Ωραία, ο προγραμματισμός είναι 2 η ώρα. Πες μου λίγο Κώστα τώρα κάτι. Ποιον θα έχεις προπονητή. Εμένα. Ο Μέξας. Εμένα. Μέξας πρώτο μπιλόν Στέριο. Δεν νομίζω. Τι. Δεν νομίζω. Α. Πες δεν λέω, δώσε λίγο ρεπορτάζ. Δεν λέω δεν θα είναι, λέω δεν νομίζω. Οχ. Όχι, όχι, δεν. Έλα πάνε κάτι. Δεν θα φέρουμε προπονητή. Προπονητής του Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι ο Στέργιος Καλύβας και ο Δημήτρης Βαρβούνης. Οι βοηθοί του συνεργάτες του Γιάννη Καστρίτη. Θα φύγουν αυτοί. Ποιος το είπε. Στο Ισραήλ θα πάνε. Δεν θα πάνε, όχι. Θα μας πεις ποιο θα πάρει προπονητή. Ποιος είναι διαθέσιμο. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Καλαφατάκης. Με ΕΚΟ στη φανέλα. Όχι. Τι άλλο. Έφυγε. Νοδούολε. Μπράβο, καλά τον έκανε. Λοιπόν. Ναι. Σκουρτόπουλος. Δεν έχεις λεφτά για Σκουρτόπουλο. Γιατί? Δεν έχεις. Σιγάρε, τι Πεδουλάκης. Τι είναι 5.000. 5.000 το μήνα. Το μήνα. Πεδουλάκης. Δεν νομίζω να θέλεις. Εδώ δεν έχεις ζέστη στο Ιβανόπιο. Θες και προπονητή. Λοιπόν. Ποιο να Πεδουλάκης και Ζούρος δεν μπαίνουν στη διαδικασία γιατί προφανώς θέλουν κάτι. Καλύτερο. Πολύ ψηλά. Ναι, ναι άλλος. Τι άλλος. Προπονητής. Σκουρτόπουλος. Με την ΕΟ, καλά και τα σοφή. Ναι, εντάξει, αντί το κούμπο και τα λοιπά. Ωραία. Ποιο ήταν στη Λάρισα πριν. Μεσοδιακό προπονητή. Στη Λάρισα πριν τον Αγγέλο, ποιο ήταν. Χρήσαθε. Ποιο ήταν. Σούμποτιτς. 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 Επιστρέφω στον Ηρακλή τη καρδιά μου και τέτοια. Με κάπα. Ω. Πάρε Σντόφτς. Σντόφτς. Δεν έρχεται ο Σντόφτς σε τέτοιο επίπεδο. Ο Σούμποτιτς πώ 65, 66. Λευτέρη. Να είναι και στην γειτονιά όταν θέλει να πάει στον Άρη. Λευτεράρα. Λευτέρη θα έπαιρνα εγώ Κώστα. Πόσα λεφτά θέλει ο Λευτέρης. Θα έπαιρνε Λευτέρη, ε. Λευτέρη, ναι. Κι εγώ. Ωραία. Σούμποτζ για Ηρακλή, τελειώσαμε. Μίνιτς. Άντε, προπονητάρα είναι. Άντε. Πάνε πάρε τον Ταμπάλγουν. Φλεβαράκης. Φλεβαράκης. Είναι κάπου. Κάπου είναι. Κάπου είναι. Σούμποτζ Κώστα. Λευτέρη. Δύο νίκες πρέπει να κάνει. Μαρκόπουλος. Σούλης, όχι. Γιατί? Έλα, Σούλης, όχι, δεν μπορεί. Φτάνει. Κουράστηκε. Ο επικρατέστερος εννοείς δηλαδή. Χάρης. Χάρης του χρόνου. Το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιο. Σούμποτιτς. Σούμποτιτς. Στην Κίνα. Σούμποτιτς. Μαρκόπουλος. Ο Σούλης. Κακιούσης. 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 Ναι. Λευτέρης. Λευτεράρα. Λευτέρης Κακιούσης. Βέβαια. Εγώ θα έκανα Κώστα την κίνηση ΜΑΤ. Ναι. Και θα έφερα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τιμή στα χρώματα του Ηρακλή. Παιδιά, θέλουμε προπονητή αυτή τη στιγμή. Και είναι και εκπληκτικός. Και θα συσπηρώσει και τον κόσμο. Μπράβο. Ποιος. Παπαδόπουλος. Δημήτρης. Δεν είναι προπονητής ο Δημήτρης. Ωραία. Χατζιβρέτας. Πάρ' τον Λάζαρο. Έχει τη δική του ακαδημία με μεγάλη επιτυχία. Λάζαρο πτυχία. Ήθελα να πω. Τι Δημήτρης. Α, Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Χατζιβρέτας. Ούτε. Ηλιάδης. Σάββας. Να κάνει και έτσι την τελευταία αγωνιστική. Στέργιο. Μηδενίζεσαι άνετα με Σταύρο την τελευταία αγωνιστική. Ναι, ναι. Και είχαν φάει τρώ μια αφαίρεση βαθμών και μια χαρά. Ναι, ναι. Στέργιο, τι παιχτάρε πήρε εσύ. Δύο τεσσάρια πήρε. Πήρε δύο τεσσάρια από το κάτω ράφι. Αυτά που θα δείτε σήμερα δεν θα έχετε ξαναδεί. Σα το λέω εγώ από τώρα. Σήμερα. Από το κάτω ράφι, ξέρει πόσο πληρώσανε. 25 χιλιάρικα. Το μήνα για του δύο. Και άλλα 10-12 για τον Μπόμπι. 35 χιλιάρικα. Κοστά. Επειδή ξέρω ακριβώς πόσα παίρνει ο Μπόμπι. 35.000. Μην πουλάτε αυτόν τον παπά. Οι δύο κάνουν 24.000. Ο Μπόμπι που μπράβο στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δεν τα λένε αυτά, τα πω εγώ. Μπράβο στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που μάζεψε τα λεφτά η ίδια. Μπράβο. Η ίδια. Δεν ήταν του Σαββίδη δηλαδή. 2.500. Μόνο! Και δώσανε στον Μπόμπι. Αποκλείεται. Καλά. Ας πάρουν τον φίλο μου τον Κωνσταντινίδη να το ρωτήσουν αν ισχύει ή όχι. Οι ίδιοι τα μαζέψαν τα λεφτά και τα δώσανε. Οι ίδιοι. Αποκλείεται τέτοιο τους. Νούμερο. Και μπράβο τους. Που παλεύουνε. Γιατί από το καλοκαίρι
ξέρετε εγώ τι άποψη έχω για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Φυσικά, και για τους ΣΕΕ. Μπράβο τους. Μπράβο τους, γιατί από το καλοκαίρι έχουν βάλει οι ίδιοι το χέρι στην τσέπη, ούκο λίγες φορές, και βέβαια υπήρχε και η συνδρομή από τον κόσμο. Με διαρκείας, με εισιτήρια, με αυτό τον έρανο που κάνανε κτλ. Αλλά μπράβο τους. Γιατί Κώστα, αν τα πλήρωνε άλλος, θα τα έβλεπε στα δημοσιεύματα τώρα. Ότι τα έφερε. Αλλά δεν τα είδε στα δημοσιεύματα. Ο Σωτήρας. Τα είδε μόνο το Σωτήρα. Ο Σωτήρας. Σώζει, κάνει, ράνει ναι. κτλ. Και μετά τα πληρώνουν αυτοί οι ναι. άνθρωποι. Που πέφτουμε. Που δεν μπορούν να πούν και τίποτα. Τι να πούνε. Δεν μας τα έδωσε. Τέλος πάντων. Πρόσεξε και να πω και κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένο να τα δώσει. Σίγουρα. Στο ποδόσφαιρο είναι ο άνθρωπος. Και βοήθησε κιόλα με εκείνο το πριν, που δώσαν, με το πριν που δώσαν οι παίκτες και έδωσε τα διπλάσια αυτά. Πολλά λεφτά δίνει και στον μπάσκετ, Χρυσαφέ. Με την εφορία. Βέβαια. Εντάξει. Ξέρεις τι λεφτά είναι αυτά. Απλά υπάρχει μια διάθεση αγιοποίησης και αβαντοποίησης. Που στην πραγματικότητα δεν ισχύει για τον μπάσκετ. Του αξίζει, εγώ να σου πω την αλήθεια. Του αξίζει. Για αβαντοποίηση. Ναι, βέβαια. Μέστα. Εδώ υπάρχει αβαντοποίηση του Γκαρεπίδη, Χρυσαφέ. Καμία αβαντοποίηση. Ξεφωνητό, απίστευτο. Και κριτική. Πρόεδρε, μην ακούς κανέναν. Και κριτική. Ξέρεις πότε. Το πορτάλι μας τους κόψω. Ξέρεις πότε έγιναν αυτά. Όταν βλέπουν το μένος σας για τον Καρυπίδη, συσπηρώνετε τους Αριανούς. Εσείς το καταφέρατε αυτό, να ξέρεις. Γιατί νομίζετε ότι είναι εποχές σκόρδα τώρα. Τότε που μαλώναν οι Αριανοί μεταξύ τους. Πλέον οι Αριανοί δεν μαλώνουν μεταξύ τους. Ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι οπαδοί. Υπάρχουν 4-5 οι οποίοι βάζουν μπρίζες. Αλλά επειδή ενώθηκε. Ο δημοσιογραφικός οργανισμός του Άρη. Ενώθηκε. Ενώθηκε, ναι, φίλε. Ενώθηκε γιατί είδε τον εχθρό έξω από τα τείχη. Και του Άρη. Και κλειδώσαμε και την Κερκόπορτα. Και του Άρη. Είδαμε τον εχθρό έξω από τα τείχη. Συνήθως αφήναμε να μπαίνουν κάτι ρούφ μέσα στα τείχη μας. Ποιον εχθρό έρχεσαι, θα σιγά. Εχθρό πρώτων πυλών, Κώστα. Χρυσανθέ, ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει, ξέχνα το. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει, φυσικά. Απλά ενώ έχει ξεφύγει, την ίδια στιγμή προσπαθεί να εκμηδενήσει. Τον Άρη και τον Ηρακλή στην πόλη. Σωστό. Τον Ηρακλή το πέτυχε, τον έστειλε στα Τάρταρα. Όχι ο ΠΑΟΚ. Η νοοτροπία του Ηρακλή. Τον έστειλε στα Τάρταρα. Η νοοτροπία του Ηρακλή. Το γύρισε τώρα. Αλλά. 18 γυρίζει να κάνει κάθε μέρα. Ναι, το γύρισε. Ούτε ο Ζορμπά τέτοιο δεν πέτυχε. Τον Άρη είναι αλήθεια ότι προσπαθείτε να το διαλύσετε με κάθε μέσο και τρόπο. Όχι, δεν χρειάζεται. Μόλις σας ξαναπέστε στην Γαλλική. Στην Γαλλική Κρυσταλλ. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Εμείς μόνοι μας θα ξαναπέσουμε. Ο καμπανιακός ρωτάει και ανησυχεί. Εμείς μόνοι μας θα ξαναπέσουμε γιατί πάρα πολύ απλά στέριο δεν έχουμε κανέναν πολιτικό να μας στηρίζει. Και τους πολιτικούς που δεν σας στηρίζουν τους ξεφωνίζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ετοιμαστείτε τώρα εντός εβδομάδας να κάνετε το γύρισμα για τον Τζι Κώστα. Θυμήσου αυτό που σου λέω. Καλά. Θυμήσου το. Λοιπόν, θυμήσου. Και βοηθάει για το καφτατζόγλιο και τέτοια. Ναι. Γιατί ο μοχλός πίεσης γι' αυτό είναι. Άσε τώρα, εμείς δεν είμαστε παιδάκια. Στέριο. Άσε. Το καφτατζόγλιο και αφού στην Τούμπα. Βάζετε μπροστά πάντα κάτι άλλο για να πάρετε κάτι άλλο. Αφού στην Τούμπα θα παίξουνε. Στην Τουμπάρα. Λοιπόν, το καλοκαίρι είστε μαζί μας, δεύτερη ώρα. Με τουρκικό όνομα. Πώς? Με τουρκικό όνομα. Εκεί δεν πειράζει για τους πόντους. Για τους πόντους εκεί δεν πειράζει, είναι business. Εκεί είναι λεφτά. Μέχρι τώρα στη φανέλα μου μόνο ο Άρης έχει βάλει τουρκική εταιρεία. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν ήταν τουρκική εταιρεία, ενημερώθηκα ότι ήταν άλλη εταιρεία με καφετιέρες Λουμίδι. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων όλο το καλοκαίρι. Τι λένε, το 12-13, συγγνώμη, ήταν μια χρονιά δύσκολη. Ήταν μια χρονιά δύσκολη. Για μένα, για να ξέρει. Ούτε στο γήπεδο. Και αντί να πει τώρα, ναι, το βάλαμε. Μου λες ότι είχε η καφετιέρα Λουμίδι. Αυτό ήταν το που διαφημίζαν. Βέκο, καφετιέρα Λουμίδι. Βέκο, πάνω αριστερά. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ρώτησα ρε φίλε και μου το είπανε. Ότο καλογερά. Συγχαρητήρια στον που το είπε. Είναι αυτό που έκανε τη συμφωνία. Ότο καλογερά. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σέρβις στον οποίο βαφιό ανταλλακτικά τρία καταστήματα. Λαμπράκι 27, Εσπερίδο 19 και 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανιών. Otokalogeras.gr και η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη εδώ στην παρέα μας. 62-85-86, Κώστα με θυμίζει αύριο να δώσουμε γυαλιά από Opticon Express. Ναι, βέβαια. 62-85-86, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινελί, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο με την κορυφαία πίτσα από τον Mr. Gold. Αύριο πάλι. Λίγο μετά τις 12. Έτσι. Α, κάτσε να φορτώσουμε το break. Γιατί το φορτώσαμε. Λίγο μετά τις 12 θα είμαστε εδώ στην μοναδική εκπομπή της αλήθειας στα Ερτζιανά της πόλης. Ναι, βέβαια. Γεια σας.